Αλληλούια κυρίες και κύριοι, αλληλούια. Ξύπνησε η μέρα Κυριακή και είναι η μέρα στην οποία η Real Madrid έχει τρία απανωτά τρόπαια Champions League. Έτσι. Βέβαια. Αυτό αν μας το λέγανε πριν από, πριν από δύο πέντε χρόνια, πέντε, θα λέγαμε δύο, πέντε, δύσκολο. Άσε ρε φίλε, δεν έχει ξαναγίνει. Και το χειρότερο είναι ότι, το χειρότερο, ή και το καλύτερο, ανάλογα το τι ομάδα υποστηρίζεις, είναι ότι φέτος ήταν η χρονιά όπου η ομάδα που το κατέκτησε το πήρε σβηστά. Ρελαντί. Με σβηστά τη μηχανή. Ρελαντί, δεν έκανε κανένα top παιχνίδι. Και έκανε top 20 λεπτά. Ακριβώς, έκανε ως τόσο όσο. Τόσο όσο. Τρομερά υποτιμητικό για όλους τους υπόλοιπους. Και δεν αναφέρομαι στη Λίβερπουλ, γιατί η Λίβερπουλ ούτως ή άλλως ήταν το outsider για τον τελικό. Λοιπόν, είμαστε εν αναμονή. Ωραία, να πάμε κατευθείαν. Είναι τύπου... από το Facebook συνέντευξη τύπου. Οπότε, αν κολλήσει οτιδήποτε, τελικά, συμπαθάτε μας. Ναι. Αν δεν βγει, θα τη διακόψουμε. Πάμε. Σοβαρά. Και νομίζω βγήκε και κερδίσαμε. Έστω και στο 92-92 θεωρώ ότι το μάτς μπορούσαμε να το τελειώσουμε νωρίτερα, έχοντας και ανοκάρι, έχοντας και ανοιχτή ευκαιρίες, έχοντας και ένα μεταφή της μπάλας και τελείωσε έτσι καλός για μας. Να ευχηθώ στην ομάδα μου του χρόνου να πρωταγωνιστήσει όπως θεωρώ θα το κάνει. Είναι μεγάλη τιμή για μένα να πέρασω αυτήν την ομάδα. Σας ευχαριστώ όλους σας και νομίζω αυτές τις μέρες ίσως θα πούμε. Coach, το σημερινό παιχνίδι είναι η πιο έντονη στιγμή που κρατάσατε τη φετινή σεζόν, δηλαδή το τέλος, ή υπάρχει κάποια άλλη εικόνα που έχεις πιο έντονα στο μυαλό σου από το ξεκίνημα της χρονιάς? Υπάρχουν πολλές στιγμές που σου μένουν. Από να ξεκινήσω λοιπόν να τελειώσω. Να ξεκινήσω από την έναρξη, να ξεκινήσω από την Μπόκα, να συνεχίσω στην Παναγαϊκή, να συνεχίσω που με το Παναθηναϊκό έχω πολλές αναμνήσεις από αυτήν την ομάδα και θα έχω και το αυτό. Είναι μεγάλη ομάδα και δημιουργεί μεγάλες εικόνες, μεγάλες καταστάσεις που μένουν χαρακτηριστικά βαθιά στην κοινή για όσο και αν ζήσεις. Άρα λοιπόν, όποιος είναι ο στον Άρη, ζει πράγματα τα οποία ίσως να μην τα ζήσει ποτέ και θα είναι πολύ καιρός που θα ζήσει στο μέλλον. Κόουτς, εδώ και πολλές αγωνιστικές σε ρωτάνε αν έχει συζητήσει με τον Θόδωρο Καϊκρή για την επόμενη μέρα. Μάλιστα θα συζητήσουμε την άλλη εβδομάδα, την νέα εβδομάδα. Τελικά τι έχει γίνει, μιλήσατε, γιατί εδώ φαίνεται ότι ο Άρης έχει έτσι συμφωνία με τον προπονητή. Όχι, δεν είναι. Αλλά νομίζω ότι τα εθνικά συμφωνούν απαραίτητα. Και τι εννοώ. Όταν αντιλαμβάνεσαι την κατάσταση γύρω σου και όταν. Γιατί τον πρώτο λόγο καθημερινή στην επικοινωνία. Ξέρετε, ξέρετε. Άρα λοιπόν, να πούμε κάτι στο οποίο θα είναι ψεύτικο, νομίζω ότι δεν είναι και σωστό, δεν είναι σοβαρό, για δύο άντρες οι οποίοι είχαν όλη τη χρονιά μια εξαίρετη συνεργασία. Είμαστε στην Ελλάδα, καταλαβαίνει ο ένας τον άλλον και μένουμε εδώ. Ξέρετε, το έχω ξαναπεί το λέω και τώρα, η υποχρέωση του κ. Καρακτήρη είναι μία. Να τελειώσει η σεζόν και να είναι όλα καλά. Άρα λοιπόν δεν έχει καμία υποχρέωση που εγώ έχω κάποιο δικαίωμα να ζητήσω κάτι παραπάνω από αυτό που έχω μέχρι σήμερα. Το συμβόλαιο μου λύγει. Δεν είναι υποχρεωμένος να με ενημερώσει για κάτι. Αλλά καταλαβαίνομαστε και στο μυαλό μου. Ευχαριστώ. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις, παιδιά? Πάμε εδώ. Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Σπανό. Ο κύριος Σπανός στην τελευταία του συνέντευξη τύπου ως προπονητής του Άρη. Έχω την εντύπωση ότι λογικά θα κάνει μια συνέντευξη τύπου. Απολογιστική εννοείς. Ναι. Μετά από παιχνίδι. Αποχαιρετιστήρια. Ναι, μετά από παιχνίδι, ναι, εννοείται ότι θα είναι τελευταία. Άλλωστε το δήλωσε και την προηγούμενη αγωνιστική ότι δεν θα είναι του χρόνου στον Άρη. Έχουμε παίκτη του Άρη. Είναι ο Λότας ή ο Πασάς. Πάμε να το καλοκαίρι του προηγούμενου υπέγραψε το παραγγελματικό συμβόλαιο. Περίμενε ένα χρόνο για να πάρει συμμετοχή. Είναι δικαίωση αυτή τη υπομονή, έστω και στο τέλο να έρχεται με αυτόν τον τρόπο. Σίγουρα είναι δικαίωση. Ο προπονητής και οι 30 παίκτες. Το καταλαβαίνουμε, ήταν πολύ δύσκολο να κάνει περάσματα. Και είμαι χαρούμενο που έστω στο συμμετοχή μα και έβαλε να παίξει ένα μικρόνο. Έδωσε το καλύτερο μου αυτό.
Και βέβαια, συγγνώμη αν παρεμβαίνω, είναι όλο το μελλοντικό του. Το ξέρετε, το ξέρουμε. Απλώς το όνομα Άρης, καμιά φορά αφήνει πίσω τα λέντα, το οποίο δεν πρέπει να αφήσει. Ευχαριστώ. Ήταν ο Λότας. Ναι. Ο σκόρερ. Ο σκόρερ του Άρη ενός ανέλπιστου δώρου στο τέλος του 90 λεπτό. Ένα δώρο το οποίο, Ρίχνει... ρίχνει πραγματικά μετά με λάθος του, με ευθύνη του τερματοφύλακα της Καρδίτσας. Ναι. Ρίχνει κατηγορία την Καρδίτσα. Τι κάνεις εκεί πέρα. Φυσικά και το βάζεις, έτσι. Εννοείται. Δεν πιστεύω κάποιος φίλος ακράτης να έχει διαφορετική άποψη. Εννοείται. Έτσι. Κοίταξε. Γιατί το γεγονός ότι η Καρδίτσα σήμερα έπεσε κατηγορία δεν το οφείλει στον Άρη αυτό. Το οφείλει στα 34 πόσα μάτς έχει παίξει. Ακριβώς. Απόλυτη χρονιά. Όταν φτάνει τελευταία αγωνιστική να κυνηγάς. Επίσης ο Άρης σήμερα δεν έπαιξε και με βασική δεκάδα. Ούτε είδα κανέναν να παίζει με πάθος επίπεδου Champions League. Ήταν αδιάφορος ο Άρης, αλλά αν και αδιάφορος, ο Άρης είναι Άρης. Πάει ο Άρης και κάνει τη λαλακία στο τέλος. Τι θα κάνεις, θα το βάλεις στο πέναλτι. Τι θα το χάσεις. Και να σου πω για κάτι άλλο. Και άμα το χάσεις μετά, σε λένε από τη Σπάρτη, η οποία σώθηκε ακριβώς, τελικά, ότι το χάσεις επίτηδες για να μην πέσει η Καρδίτσα. Τι λέτε, ρε παιδιά. Το λέω γιατί έχω δει διάφορα. Ακόμα δεν τελείωσε το match σε Facebook και έχω ακούσει διάφορα αν περίεργα. Αν το είχαν, θα έλεγαν να τα πήρε από την Καρδίτσα. Τώρα που το έβαλε, θα λένε τα πήρε από τη Σπάρτη. Πρόσεξε, και δεν είναι ούτε καν. Καταρχάς, όταν κατεβαίνεις ένα παιχνίδι, κατεβαίνεις για να κερδίσεις. Η ντροπή, η ντροπή είναι να ζητάς από τον παίκτη σου να μην κερδίσει. Ακριβώς. Αν κερδίσεις και ρίξεις οποιονδήποτε ή διαλύσεις οποιονδήποτε, που έχουν φέτος Φιωρεντίνα Νάπολη. Οι τυπάδες της Φιωρεντίνα, κάποιοι ζητούσαν τη Φιωρεντίνα να χάσουν οι παίκτες. Γιατί έχουν μίσους με τη Γιούβε. Ναι. Εντάξει. Γιατί σου λέει, κάτσε, θα το δώσουμε το μας. Όπως ζητούσαν του ΠΑΟΚ οι οπαδοί από τον Μίτσελ. Τώρα χτυπάς ευαίσθητες. Βρίζανε οπαδοί του ΠΑΟΚ τον Μίτσελ για να μην βάλει γκολ, για να πέσει ο Άρης. Και γι' αυτό, αν θυμάμαι καλά, έχει αντικατασταθεί το ημίχρονο. Έτσι, και έφυγε μετά. Ένας παίκτης ο οποίος ήταν κορυφαίος παίκτης εκείνης της ομάδας. Καλός παίκτης, καλός παίκτης. Ο κορυφαίος παίκτης εκείνης της ομάδας. Μαζί με Σαλπικίδη, καλό δίδυμο. Έτσι, δηλαδή, πρόσεξε, θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι για τον οπαδό, εντάξει, από οπαδικό μίσος, τέλος πάντων, μπορώ να σου πω ότι το δικαιολογώ, το καταλαβαίνω. Αλλά ο ποδοσφαιριστής. Φρε, ο οπαδός ό,τι θέλει, ναι, ο ποδοσφαιριστής είναι επαγγελματίας. Ακριβώς. Ο Λότας, δηλαδή, σήμερα που το παιδί φέτος δεν πήρε πολλές ευκαιρίες. Ευτυχώς το έβαλε ο Λότας. Ναι, πρόσεξε. Δεν ήθελε να το βάλει τον γκολ, να ακουστεί, να γραφτεί και για τα προσωπικά του στατιστικά και γενικότερα και για ψυχολογία. Είναι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Ναι, και από ό,τι άκουσα τώρα στην συνέντευξη που είναι το επαγγελματικό του ντεμπούτο. Ακριβώς. Ναι. Οπότε, δηλαδή, δεν θέλει και ο κάθε. Πέρα από το ότι θέλει γενικά η ομάδα, είναι και το ότι θέλει ο κάθε ποδοσφαιριστής ξεχωριστά. Δηλαδή, είναι ένα ομαδικό άθλημα, ναι, μεν, αλλά παίζουν 11 διαφορετικές προσωπικότητες σε κάθε ομάδα. Ο Άρης, ο οποίος κατάφερε σε μία χρονιά να επανέλθουμε στα καθαρά αγωνιστικά, σε μία χρονιά που έχασε ένα μάτς μέσα στον Όφι. Να βγει δεύτερος. Να βγει δεύτερος. Πώς γίνεται αυτό, πες μου, ρε φίλε. Αυτό θυμάμαι. Είχε πολλές ισοπαλίες. Θυμάμαι αντίστοιχη χρονιά, αλλά φυσικά για άλλο επίπεδο, με τον Μαρκαριάν. Έτσι, στον Παναθηναϊκό, όπου λέει 1,5 χρόνο δεν είχε χάσει. Έχουμε χάσει δύο μάτς, 1,5 χρόνο και δεν έχω πάρει, λέει, ούτε τη μία χρονιά πρωτάθλημα ούτε την άλλη. Πώς γίνεται αυτό? Πώς γίνεται αυτό? Λοιπόν, 23-10-287-888 είναι η εκπομπή Αλληλούια, δεν το είπαμε πριν, καθότι η επικαιρότητα πάντα είναι στο προσκήνιο για μας. Μας ακούτε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τη συχνότητα του Λίμπερο, μια προσφορά της επιχείρησης Παπαϊωάννου στην Ευκαρπία, στην Αθηνά Τσακίρη. Που είναι και ο χορηγός εκπομπής μας, και σήμερα, και το Σποτάκι. Σήμερα θα μιλήσουμε για Άρη. Σήμερα θα μιλήσουμε και για κάποια στιγμή θα μιλήσουμε και θα σχολιάσουμε και για το Champions League. Και για το χθεσινό τελικό του Champions League, ο οποίος νομίζω ότι, αν μη τι άλλο, πλην ποδοσφαίρου, έχει δώσει πολλή τροφή για συζήτηση σε πολλαπλά επίπεδα. Έχει πολλά. Απλά, έτσι, επειδή τώρα το lead in μας. Το lead in είναι ο Άρης, οπότε θα ασχοληθούμε με Άρη. 23-10-287-888. Όσοι φίλοι θέλουν να παρεύουμε, θέλουμε να ακούσουμε πώς οραματίζεται ο κόσμος του Άρη αυτή την επιστροφή στην Super League μετά από 4 χρόνια και άλλα 2 στα οποία. Έχουν βγει κάποιες πληροφορίες. Υπάρχουν πληροφορίες, αλλά κυρίως εγώ θέλω να ακούσω από τον κόσμο πώς πιστεύει ότι πρέπει να κινηθεί. Καταρχάς, τι πιστεύει ότι πρέπει να είναι η στόχευση αγωνιστικά. Και νούμερο 2, έχει βάλει μυαλό ο μέσος φίλος του Άρη με την περιπέτεια αυτή την εξαετή
που πέρασε, η οποία προκλήθηκε φυσικά από διοικήσεις χωρίς υπευθύνους και από χρέη. Μ' αρέσει που στην Ελλάδα, πρόσεξε, τους εφιάλτες, γιατί περί εφιάλτη πρόκειται για έναν οπαδό ομάδας μεγάλης που έχει συνηθίσει να βλέπει την ομάδα του που στην πρώτη κατηγορία, έτσι. Να, έχει... να είναι 4 χρόνια εκτός πρώτης κατηγορίας, είναι εφιάλτης. Μ' αρέσει, το λέμε... μ' αρέσει που το λέμε περιπέτειες. Έτσι. Εφιάλτης είναι, φίλε. Είναι. Περιπέτεια, ξέρεις, έχει και μια λογική είναι. Του τύπου. Είναι, αλλά. Αλλά ναι. Κοίταξε να δεις. Η αλήθεια είναι τώρα για να δώσουμε και τα του Κέσσαρα στο Κέσσαρι. Η αλήθεια είναι ότι είναι μεγάλο μέγεθος. Έτσι. Και η αλήθεια είναι ότι 15.000 πλάς κόσμο. Και το μέγεθος μετράει. Ναι, πάντα μετράει. Μην ακούτε άλλες πληροφορίες. Όποια γυναίκα σας το πει, σας δουλεύει στα μούτρα σας. Έτσι. Να μην τα ακούτε αυτά. Λοιπόν. Η αλήθεια είναι ότι καταφέρνει αυτή η ομάδα να, τέλος πάντων, να διατηρήσει το πάθος του κόσμου της παρά το γεγονός ότι και σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ και γενικότερα υπάρχει ένας μαρασμός τα τελευταία χρόνια. Εγώ θέλω να ακούσω όμως ο κόσμος αυτός που πάει στο γήπεδο και αυτός που δεν πάει στο γήπεδο. Θέλω να ακούσω δηλαδή και κάποιον ο οποίος δεν πήγε στο γήπεδο αυτά τα 4 χρόνια. Έτσι, γιατί υπάρχουν και αυτοί, ξέρεις, αρνούμε να δω την ομάδα μου, σου λέει ο άλλος, να αγωνίζεται σε χαμηλότερη κατηγορία. Δεν μπορεί ο Άρης, σου λέει, να παίζει τρίτη εθνική. Κι όμως μπόρεσε και έπαιξε και μάλιστα 2 χρονιές τρίτη εθνική και 2 χρονιές δεύτερη εθνική. Έτσι. Δηλαδή. Εγώ νομίζω ότι όλη η περιπέτεια, όπως το είπες και έτσι λέγεται δημοσιογραφικά, του Άρη αυτά τα 4 χρόνια έχει μέσα πολλά διδάγματα. Διδάχνει κόσμο. Έτσι. Για, και για τους Αριανούς, αλλά και για τους υπολείπους. Γιατί ακριβώς. Λέει ένα γνωστό ρητό, λέει ότι όταν διδάσκεσαι από τα λάθη σου είσαι έξυπνος, όταν διδάσκεσαι από τα λάθη των άλλων είσαι διάνοια. Είσαι ευφυής. Έτσι. Ξεκάθαρα. Άρα δεν αφορά μόνο τον Αριανό αυτό, αφορά τον κάθε φίλαθρο. Τώρα τι γίνεται. Εγώ θεωρώ, επειδή ο Αριανός και φυσικά ο Έλληνας οπαδός γενικότερα, είναι πραγματικά ένα έτσι περίεργο «ον», το οποίο δεν ξέρει τι θέλει, ξεχνάει όχι απλά εύκολα, όχι απλά γρήγορα. Ξεχνάει με δική του... Δηλαδή... Ζει με οφθαλμαπάτες. Και εγώ θα πω το εξής. Αυτή τη στιγμή θα έπρεπε, και θα μπω κατευθείαν στο ψητό, έλα. Αυτή τη στιγμή θα έπρεπε, θα δώσω το hint, γιατί είναι και 29, ναι, πρέπει να πάμε και θα επιστρέψουμε εσείς, με αυτό που θα πω. Εσείς, αλλά εσείς καλείτε 23-10-287-888, θέλουμε τη δική συμμετοχή σήμερα για να τα θα συνεχίσουμε. Έπρεπε λοιπόν ο Αριανός να έρθει και να πει, κύριε Καρυπίδη, απαιτούμε η ομάδα να έχει έμισθους παράγοντες και ανθρώπους οι οποίοι θα την προφυλάξουν από ενδεχόμενο κάζο τύπου να σου παίρνει το εισιτήριο για την άνοδο ο Πανσεραϊκός, έτσι. Τρίτη εθνική. Ενώ είναι Μπαρτσελώνα στον δεύτερο γύρο, έτσι, και κάνει καμιά 15 νίκες σερί. Να σου παίρνει λοιπόν την άνοδο ο Πανσεραϊκός και ταυτόχρονα να σου παίρνει την άνοδο η Λαμία του Μπάμπη του Τενέ και ο Απόλλωνας του Μυροφορίδη. Του Μυροφορίδη. Έτσι. Γιατί δεν ξέρω αν ήταν θέμα απλά ότι φοβήθηκε ο Καρυπίδης μετά την χασούρα την περσινή και σου λέει, όπα, δεν γίνεται να τα κάνω όλα μόνος μου. Πρέπει να πάρω κάποιον ο οποίος ξέρει την κατηγορία, ξέρει τους παίκτες, ξέρει τι χρειάζεται για να ανέβεις. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που θεωρώ εγώ θα πρέπει να απαιτήσει ο Αριανός δεν είναι παίκτες. Παίκτες βρίσκεις. Δόξα τω Θεώ, παίκτες επιπέδου και μάλιστα φτηνοί. Υπάρχουν πολλοί. Υπάρχουν. Επίσης ο Άρης, επειδή ανεβαίνει με ένα χρέος σαν το ποπουδάκι ενός μωρού, έτσι, δηλαδή τίποτα. 500.000 ευρώ. Τίποτα, δεν ξέρω αν είναι τόσα, αλλά τουλάχιστον ο φάκελός του, και δεν είναι καν από ό,τι πληροφορούμαστε, είναι καθυστέρηση πληρωμών λόγω... Ο φάκελός του, γιατί αφορά... Ναι. Το προηγούμενο έτος αφορά, μέχρι το 17 είναι. Έτσι. Τα όποια χρέη μπορεί να έχει ο Άρης, αν δεν, εννοώ αυτά που δεν είναι διακανονισμένα, ναι, έτσι. Ναι. Προσοχή, δεν μιλάμε ότι δεν έχει χρέη μια ομάδα. Μιλάμε ότι δεν έχει χρέη τα οποία δεν έχει
ρυθμίσει. Λοιπόν, μπορεί να βρει οποιονδήποτε παίκτη, γιατί δεν έχει καμία απαγόρευση μεταγραφών. Έτσι. Όχι άνω των 23, έτσι, κάτω των 25. Είναι ελεύθερος να κινηθεί στην αγορά. Τι θέλεις, θες να πάρεις 15-35 άριδες, θες να πάρεις 25 Ισπανούς και 10 Αιγυπτίους, μπορείς. Πάνε πάρ' τους. Πάνε πάρε τα αδέρφια, δεν τα αδέρφια του Σαλάχ. Ναι, δεν σου λέει κανένας μην κάνεις. Οι παίκτες υπάρχουν χιλιάδες. Αρκεί να έχεις παράγοντες που να ξέρουν την ποδοσφαιρική αγορά. Μια ποδοσφαιρική αγορά. Στον Πανιόνιο δηλαδή που φέρανε μάνατζερ που τους έβερε παίκτες από το Ιράν. Άσχημα τους έπεσε. Τους χάλασε. Που μοσχοπουλήσανε και δύο. Μασούτ και Ανσαριφάρ. Άσχημα τους έπεσε. Ή την Ξάνθη που έχει στο πρώην ανατολικό μπλοκ πάντα και χτυπάει εκεί με κάτι Ρουμάνους, με κάτι Πολωνούς, με κάτι δεν ξέρω εγώ τι. Άσχημα τους πέφτει. Άσχημα τον έπεσε τον Άρη παλαιότερα που έβρισκε Ισπανούς και ξαφνικά απέκτησε ποιότητα ως ομάδα. Όχι βέβαια. Αναφέρομαι στην προηγούμενη επάνωδό του. Το 2005. 5 δεν ήταν ή το 6 ήταν. Το 6. 4. Το 6. Κάτσε ρε. Το 4-5. Ναι, το 5-6 ανέβηκε. Ναι. Έτσι. Εγώ θεωρώ λοιπόν ότι το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να πετύσουν και πάμε στο διάλειμμα με αυτό είναι μεταγραφές στο διοικητικό κομμάτι. Έτσι. Άτομα τα οποία θα θωρακίσουν την ομάδα. Θα τα πούμε μετά το διάλειμμα. Γηπέδου. Τι χρειάζεται. Ακριβώς. Εμείς δεν ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί. Εμείς ξέρουμε όμως τι χρειάζεται 100% μια ομάδα. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Έπλα Παπαϊωάννου, χορηγός του Αλληλούια για άλλη μια φορά. Για να πάτε να φτιάξετε τα έπλα των ονείρων σας σε πολύ καλές τιμές και πολλές ευκολίες πληρωμής. Είχαμε μείνει στην ανάγκη. Στον Άρη καταρχάς. Το θέμα μας σήμερα, μιας και ολοκληρώθηκαν. Ναι, και επίσημα οι αγωνιστικές που χρωστάει, είχαμε μείνει στην ανάγκη του Άρη, του κυρίου Καρυπίδη, σαν πρόεδρο του Άρη, να θωρακίσει με παράγοντες. Δεν είναι να θωρακίσει, με έμεσους παράγοντες διοικητικά, ναι, την ομάδα. Τώρα μου στο εξωαγωνιστικό. Δεν είναι το εξωαγωνιστικό. Πεδίο. Αυτό θεωρώ ότι κάνουμε λάθος ως Έλληνες. Όταν καθόμαστε και σκεφτόμαστε ότι υπάρχει διαχωρισμός οι παίκτες και οι παράγοντες. Όλοι οι υπόλοιποι δεν είναι παράγοντες. Δηλαδή, το να πάρεις ένα αρχηγό αποστολής. Όχι, δεν μιλάω γι' αυτό. Ναι, το να πάρεις έναν πρόεδρο, να βάλεις έναν πρόεδρο, να βάλεις έναν άνθρωπο τεχνικό διευθυντή, δεν σημαίνει ότι είναι εξωγηπεδικό. Όχι, είναι στην ίσα, ομάδα. Ίσα, είναι εντός ομάδας. Όλοι πρέπει να είναι εντός ομάδας. Είναι διευθυντικά στελέχη. Το οποίο σας αντιπροσωπεύσει, ξέρω εγώ, στη Super League. Πρέπει να ξέρει. Και τους παίκτες. Τον υπεύθυνο επικοινωνίας. Ακριβώς. Πρέπει να ξέρει. Πρέπει να είναι μέσα. Αυτό τον υπεύθυνο επικοινωνίας δεν θα το αφήσει μόνο σου, μόνο του. Εννοείται. Πρέπει να είναι μέσα στην ομάδα. Εδώ υπάρχουν, πώς θα το πω, δημαρχαίοι που έχουν τρεις υπεύθυνους επικοινωνίας. Κοντζά Μάρς πήγε από πίσω του, ξέρω εγώ, ανθρώπους γύρω-γύρω. Θα έχει έναν. Δεν θα πρέπει να έχει ένα τμήμα. Τώρα. Αυτά θα έπρεπε όμως σιγά-σιγά να φτιαχτούν από τη Football League. Θέλω να πω... Θα σου πει ο άλλος, μετά από τα τόσα στραπάτσα, έδωσε βάρος και τα λοιπά. Αποκλειστικά στο αγωνιστικό. Ναι, στο αγωνιστικό για να ανέβει, γιατί δεν άντεχε και... Και τώρα πώς θα δοκιμάσει ανθρώπους. Άμα δεν τον έχει δοκιμασμένο σε μια κατηγορία όπου παίζει μπάλα μόνος του ένας επικοινωνιολόγος, ας πούμε. Κοίταξε να δεις, όμως, θα σου πω κάτι. Ο Καρυπίδης είναι επιχειρηματίας, έτσι. Ρε, δικό του είναι το μαγαζί. Θέλω να πω, όχι, δεν καταλαβαίνεις πώς το λέω. Δεν το λέω με την έννοια. Εννοείται δικό του είναι το μαγαζί και πώς να σου το πω. Και τα λάθη της δεύτερης του σεζόν, αυτής της πρώτης, δηλαδή στην δεύτερη εθνική, ναι, τα πλήρωσε ο ίδιος και ο κόσμος του Άρη, φυσικά, αλλά ο ίδιος τα πλήρωσε σαν επιχειρηματίας. Ναι, γιατί τα έκανε. Αλλά είναι επιχειρηματίας. Έχει επιχειρήσεις και στελέχη κτλ. Θέλω να πω δηλαδή ότι. Κάτσε, τι είναι ο Σεργίου. Γνωρίζει, ρε παιδί μου, πώς μπορεί να. Εγώ τη Βέρεια τρέξεις. Θυμάμαι με τρεις νοματέως την έτρεχε. Εντάξει. Αλλά η Βέρεια είναι Βέρεια. Ναι, άλλο. Αυτό σου έτσι. Ο Άρης είναι ένα μέγεθος. Ο Άρης θα πρέπει σε κάποια παιχνίδια να εξυπηρετήσει κοντά στου 20.000 κόσμο. Ακριβώς. Έτσι. Θα πρέπει να είναι τσεκαρισμένος μέχρι και το τελευταίο security στα παιχνίδια και να λειτουργεί όλο το team. Στην εντέλεια και με την ίδια λογική. Αυτούς δεν έπρεπε να τους έχεις τσεκαρισμένους. Έχουμε Νίκο Παπαδόπουλο. Πάμε. Για να μας πει τι θα γίνει. Καλησπέρα, Νίκο. Γεια σου, παιδιά. Καλησπέρα την Καρδίτσα.
Καλησπέρα. Συζητάμε για την. Για Άρη συζητάμε. Για την επόμενη μέρα, έτσι. Για την επόμενη μέρα. Έναν βαρύγδουπο του Άρη. Ναι. Και για το τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα, μιας και τελείωσε και επίσημα ο Γολγοθάς των 4 ετών στις χαμηλές κατηγορίες, συν τα 2 έτη που βολόδερνε στην Super League. Ναι. Για πες μας όμως, το ρεπορτάζ πέρα από τις φιλολογικές συζητήσεις έχει νομίζω προτεραιότητα. Πες μας, ο λόγος είναι δικός σου. Λοιπόν, θέλω να πάμε κατευθείαν στην επόμενη μέρα δηλαδή. Ωραία. Ξεκίνα από το ρεπορτάζ να κλείσουμε τον αγώνα, εκεί που πρακτικά είχαμε ένα αποτέλεσμα παύλα έκπληξη, όχι τόσο όσον αφορά το ότι ο Άρης κέρδισε στην Καρδίτσα που είναι φυσιολογικό, όσον αφορά με τον τρόπο με τον οποίο ήρθε το αποτέλεσμα. Να ξεκινήσω από το εξής, ότι επειδή υπάρχουν διάφορες απόψεις για το ποιος που βάζεται εδώ στην Καρδίτσα, λένε ότι έχουν υπερβαστεί, έτσι. Είναι ενδεικτικό ότι ο Βαζάκας δεν θα έρθει να μιλήσει. Μάλιστα. Στη συνέντευξη τύπου. Γιατί με τη βαθμολογία την τελική έγινε ένα μπέρδεμα λίγο, αλλά η Καρδίτσα είναι αυτή που υπερβάζεται στην τρίτη εθνική. Και μένει η Σπάρτη. Στην ουσία ο Άρης Λότας, ο πρώην παίκτης της Σπάρτης, κράτησε την ομάδα της Πελοποννήσου στην πρώην του ομάδα στη Β' Εθνική και υποβίβασε την Καρδίτσα σε ένα παιχνίδι που για όσους το βλέπανε αντιλήφθηκαν ότι πήγαινε καρφί για το Χ. Έτσι, ότι δεν φαίνονταν ότι κάποια ζήμα θα καταφέρει να σκοράρει, αν και είχαν εκεί δύο. Σαν να πες μας λίγο, Νίκο, την τελευταία φάση για τους φίλους που άνοιξαν τώρα. Ναι. Και δεν έχουν εικόνα. Ήταν το πέναλ το οποίο έγινε από τον τερματοφύλακα της Καρδίτσας, τον Γκέκα στον Μπαζά. Στην ουσία το μεγάλο λάθος είναι του τερματοφύλακα, έτσι. Εντάξει. Που πάει και πέφτει πολύ άτσαλα στα πόδια του 27χρονου μεσοπιθετικού. Καθαρή ανατροπή, δηλαδή φάνηκε και από τα μπούτα που ήμασταν πάνω. Αποτέλεσμα ο κύριος Αντωνίου να δείξει ένα σπριγούλα και του Άρης Λότας που ανέλαβε την εκτέλεση να ευστοχήσει και να δώσει στον Άρη τους 3 βαθμούς της νίκης και ένα, δεν θα λέγαμε ιδανικό, αλλά ένα φινάλε που άκουζε στην ομάδα και έπρεπε να τελειώσει έτσι μια νίκη την φετινή χρονιά και από την άλλη να υποβιβάσει την αναγέννηση Καρδίτσας η οποία σωνόταν με το Χ, αν έμενε το παιχνίδι έτσι, όλα δείχνουν ότι εκεί θα πάμε. Αλλά μετά το λάθος του Γκέκα και το πέναλτι στο οποίο υπέπεσε, είχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Και έτσι η Θεσσαλή είναι μια δύσκολη μέρα. Θα λέγαμε ένα κοντράστι συναισθημάτων. Με έναν Άρη που από τη μία όχι πανηγύριζε, απλά χαιρόταν και τυπικά πλέον την άνοδο του στην Super League. Και μια Καρδίτσα με πολύ προβληματισμό, με τους παίκτες απογοητευμένους, να μην μπορούν να πιστέψουν πώς έληξε το παιχνίδι. Και ενώ βλέπαν ότι ήταν πολύ κοντά στην παραμονή τους. Αυτά τα έχει ο αθλητισμός όμως, Νίκο. Τα έχει ο αθλητισμός, είναι, θέλω να πω, για εμάς που κινούμαστε τους παρικούντες στην Ιερουσαλήμ. Νίκο, υπάρχει κάτι ενδιαφέρον από το ρεπορτάζ, γιατί νομίζω ότι πλέον Αριανός σκέφτεται, πλέον σκέφτεται και ορθώς τα επόμενα. Και ακόμα δεν υπάρχει κάτι, δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Εντάξει, πάνω κάτω το τελευταίο διάστημα έχουμε πει κάποια πράγματα και έχουμε δώσει ένα στίγμα των όσων περιμένουμε να γίνουν από αύριο που ο Άρης θα ασχοληθεί αποκλειστικά με το σχεδιασμό της ομάδας που θα αγωνιστεί στην Super League, να αρχίσουν να ενώνουν τα κομμάτια του puzzle, που συνηθίζουν να λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Ο Δημήτρης Πανός αποχαιρέτησε με το σημερινό παιχνίδι και με τις δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα εδώ πέρα στην Καρδίτσα. Πλέον είμαστε στην αναμονή του Πάκο Ερέρα. Ο Ισπανός αναμένεται μέσα στην εβδομάδα που ξεκινάει αύριο στην Θεσσαλονίκη, για να γίνουν τελικές διαπραγματεύσεις με τον Θόδωρο Καρυπίδη και οι δύο πλευρές να δώσουν τα χέρια και να ανακοινωθεί. Ο Καταλανός τεχνικός, ο οποίος βέβαια το τελευταίο διάστημα λειτουργεί ήδη ως προπονητής του Άρη, έχει παρακολουθήσει τα 3 τελευταία μάτια της ομάδας. Μάλιστα. Έχει αποκτήσει μια πρώτη εικόνα για το ρόστερ και συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές και μάλιστα έχει εκφράσει τη γνώμη του και για κάποιους. Είτε θετικά είτε αρνητικά. Πάντως από όσο είμαι σε θέση να ξέρω εγώ, για έναν που δεν πάει σίγουρα το μυαλό κανένας, δεν έχει εκφράσει σε πρώτη φάση τόσο καλή γνώμη, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι δεν θα παραμείνει στο ρόστερ. Θα έρθει στη Θεσσαλονίκη, θα κάτσει τα δύο όλα αυτά με τον Θόδωρο Καρυπίδη, πολλά πράγματα θα παίξουν ρόλο. Όσον αφορά τις παραμονές, γιατί σε πρώτη φάση αυτές θα βρεθούν στο προσκήνιο, τα 17 συμβόλαια που ολοκληρώνονται και συνέχεια νομίζω
θα ακολουθήσει το μεταγραφικό και ενίσχυση στο ρόστερ. Ίσως με μια-δυο εξαιρέσεις τώρα θα δούμε. Μηθώ. Αλλά σε πρώτη φάση έχω να διαχειριστώ αυτό το πράγμα. Να σε ρωτήσω, γιατί είναι δική μου προσωπική απορία. Ακούμε για Ερέρα. Ο Ερέρα θα έρθει μόνος του. Θέλω να πω βοηθούς και τέτοια θα έχει. Θα φέρει με το team του δηλαδή. Θα φέρει το team. Όχι, χωρίς να σημαίνει αυτό δεν θα παραμείνουν και κάποια άτομα. Σίγουρα χρειάζεται ο Άρης. Από τον Άρη. Άτομα. Απλά το ρωτάω με την έννοια ότι ακούμε μόνο για τον Ερέρα. Επίσης ακούγεται και κάτι άλλο, ότι θα είναι ο Ραούλ Μπράβο σαν βοηθός του στον πάγκο. Έχει ακούσει τις τελευταίες μέρες. Αυτό δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα. Μάλιστα. Όχι στον πάγκο, ο ρόλος που ακούστηκε για το συγκεκριμένο είναι συνδετικός κρίκος αγωνιστικού τμήματος και... Σαν αρχηγός αποστολής. Όχι, απαραίτητα. Όχι απαραίτητα. Μάλιστα. Κοίταξε, αν είναι συνδετικός κρίκος διοίκησης αγωνιστικού, είναι ο ρόλος του τεχνικού διευθυντή. Κάτι σαν τεχνικός διευθυντής, ναι. Αλλά ο Ερέρα θα εξυπηρετήσει και τους δύο ρόλους, και τον προπονητή και τον τεχνικού διευθυντή. Θα πάει δηλαδή σε ένα μοντέλο αγγλικής ομάδας, να το πούμε έτσι. Ναι, γιατί ο Ερέρα έχει κάνει και τεχνικός διευθυντής στην Εσπανιόλ τη διετία 6-8 με προπονητή του Ερνέστο Βαλβέρδε. Μάλιστα. Αυτό. Ακούγεται κάποιος από πίσω, Νίκο. Ναι, έχω το λοιπόν. Τι έγινε, μπούκα στην καρδίτσα. Όχι, δεν έχει να κάνει καρδίτσα. Εντάξει, εδώ πέρα κάτι είναι... Μας εμείς είμαστε μια χαρά. Μόνο για μάτια να πάνω. Πάντα έχουν αξία τα τοπικά μπινελίκια και στην καρδιτσιώτικη προφορά. Έτσι. Έπεσε πολύ με τη λήξη του φινάλε, με τη λήξη του αγώνα. Εντάξει, απλά και η προφορά στον πινελίκι, ρε παιδί μου, δίνει άλλη αξία. Ναι. Δηλαδή άλλο να τα λέει Σαλονικιός με το Λάμδα και τα λοιπά και άλλο να τα λέει ο Καρδιτσιώτης. Κοίτα, να σου πω κάτι, η δικιά μας προφορά μας φαίνεται συνηθισμένη. Αυτός μπορεί να φανεί συνηθισμένη. Ακριβώς. Λοιπόν, επιστροφή στο θέμα. Άρα, υπάρχει... Συγγνώμη, είναι φοβερός, εντάξει. Αφήστε να περάσει ο ήχος, ρε παιδιά. Είναι τώρα κάποιοι παδί της καρδίτσας, επειδή βγήκαμε και στο γήπεδο και πάμε προς το αυτοκίνητο για να φύγουμε, το δοκιμάζουμε τον Γιώργο Βαζάκα, ο οποίος αποχωρεί από το δημοτικοστάδιο της καρδίτσας. Ακούτε τι γίνεται. Πραγματικά είναι έξις. Ο Έλληνας οπαδός αγγίζει τα όρια του καλτ στον πινελίκι του. Είναι με όλη την ψυχή του. Είναι Λούμπεν. Λούμπεν, ακριβώς. Λούμπεν. Για όσους απορούν ακόμα ποιος έπεσε, νομίζω ότι η απάντηση περνάει. Όχι, δεν υπάρχει απορία. Νομίζω ότι είναι ξεκαθαρισμένο. Ωραία, Νίκο, έχουμε κάτι άλλο. Να επιστρέψουμε στα τις επόμενες μέρες. Να επιστρέψουμε, ναι. Και προσπάθησε να απομακρυνθείς τέλος πάντων από το. Όχι, είναι άλλος δρόμος παίρνουμε. Μάλιστα. Αυρίζουν δηλαδή γενικά γύρω από το γήπεδο της Καραδίτσας. Υπάρχουν. Όχι, ακολουθούν ένα συγκεκριμένο στο Βαζάκα. Ωραία. Ο κύριος Βαζάκας πήγε από άλλο δρόμο, εμείς πήγαμε από άλλο. Για την επόμενη μέρα. Άρα υπάρχει προφορική συμφωνία, να το πούμε, με τον Πάκο Ερέρα. Εντάξει, αυτό είναι γνωστό εδώ και μέρα. Η οποία αναμένεται εντός εβδομάδας, δηλαδή υπάρχει περίπτωση στις επόμενες 3-4 μέρες να έχουμε και ανακοινώσεις επίσημες. Να αρχίσει πρώτα ο Ισπανός. Ήταν άλλωστε και ένας λόγος που ο Θόδωρος Καρυπίδης ανέλαβε ένα ταξίδι που προγραμμάτιζε για τη ΣΥΠΑ για να βρεθεί με τον Παπαδόπουλο και τον Νίκη Σακίβιτς. Θέλει εδώ πέρα να υποδεχθεί τον Ερέρα και για να κλείσει η φωνή και να αρχίσουν να τρέχουν τα πρώτα ζητήματα της ομάδας, γιατί είναι αρκετά. Ξαναλέω, και σε πρώτο πλάνο βρίσκεται το κομμάτι των ανανεώσεων. Ωραία. Πάμε σε άλλο πεδίο. Γιατί αυτό που συζητούσαμε με το Στάθη πριν παρέμβησε στην εκπομπή και τα λοιπά για το ρεπορτάζ ήταν το διοικητικό, παύλα, στελέχωση της ΠΑΕ, της ομάδας γενικότερα δηλαδή, με άτομα τα οποία τέλος πάντων χρειάζονται είτε στο τμήμα τύπου, είτε στην επικοινωνία με τη Λίγκα, στην επικοινωνία με τους διαιτητές. Δηλαδή, είπαμε και οι δύο ότι ο Άρης τα τελευταία 4 χρόνια, αλλά και γενικότερα, είναι γυμνός από τέτοια άτομα και ότι χρειάζεται να γίνει τέλος πάντων μία κίνηση, μία τέλος πάντων να κινηθεί και ο κύριος Καρυπίδης προς την κατεύθυνση να στελεχώσει και με τέτοια άτομα την ομάδα. Υπάρχει κάποιο, πώς να το πω, κάποια κίνηση μεταγραφική, οτιδήποτε ως προς αυτό το πεδίο. Για μένα το εξαγωνιστικό και το οργανωτικό σε όλα τα επίπεδα, όχι μόνο σε αναφορά τα γραφεία, αλλά και σε άλλους τομείς,
είναι ίσως πιο σημαντικό και ανταγωνιστικό. Έτσι. Γιατί είναι ο τρόπος με τον οποίο ο Άρης δεν θα ξαναδημιουργήσει χρέη. Ο Άρης, ναι, δεν θα ξαναδημιουργήσει χρέη, θα έχει μια σωστή λειτουργία και μια λειτουργία που αρμόζει σε μια ομάδα όπως είναι ο Άρης και μια ομάδα που ανήκει στο Big Five αυτή τη στιγμή του ελληνικού ποδοσφαίρου, το οποίο σηματοποιείται ξανά. Το θέμα είναι τώρα, όπως είπες και εσύ, να αχυρωθεί η ομάδα, να έρθουν νέα στελέχη σε αυτήν. Και έχετε δεν είναι τυχαίο ότι πολλές φορές δεν υπάρχει ακόμα κάτι. Νομίζω ότι αυτό μπορεί να το αφήσει ο Καρυπίδης και για μέσα στο καλοκαίρι, γιατί αυτή τη στιγμή καλώς ή κακώς προήρχε το αγωνιστικό. Δηλαδή να αρχίσει να σηματοποιείται το νέο ρόστερ, να ξεκαρτάρει καρτάρισμα στο τωρινό, να κλείσει προετοιμασία, να τρέξουν τέτοια ζητήματα. Και μετά νομίζω ότι θα ασχοληθεί, θέλω να πιστεύω, θα ασχοληθεί και πρέπει να ασχοληθεί, γιατί ο Άρης τα τελευταία χρόνια, για να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι, δεν λειτουργούσε ως επαγγελματική ομάδα. Μάλιστα. Είχε πολλά θέματα στην καθημερινότητα και στον οργανωτή. Άρα δεν υπάρχει κάτι, κάτι στον ορίζοντα προς το παρόν. Είναι κάτι το οποίο θα έρθει σε δεύτερο χρόνο μετά το αγωνιστικό. Είναι κάτι που πρέπει να γίνει. Εντάξει, εδώ ρωτάμε τώρα το ρεπορτάζ γι' αυτό. Προφανώς και πρέπει να γίνει, αυτό συζητούσαμε. Γενικότερα έχεις κάποιο άλλο, κάτι άλλο να πεις, Νίκο? Δεν ξέρω. Κάτι άλλο δεν υπάρχει. Okay. Τώρα η ομάδα ξεκίνησε ήδη να γυρίσει στην Θεσσαλονίκη. Καλή επιστροφή να ευχηθούμε. Και σ' αύριο τα σπουδαία. Ωραία. Να είσαι καλά, Νίκο. Καλή επιστροφή να ευχηθούμε. Καλό βράδυ. Και εδώ είμαστε. Λοιπόν, ήταν ο Νίκος Παπαδόπουλος από την Καρδίτσα, εκεί όπου παράλληλα ακούσαμε και στο background και τα έτσι, γαλλικά, που είναι μια πολύ όμορφη γλώσσα, των φίλων της Καρδίτσας. Έτσι, ακούγονται ωραία, ρε παιδί. Έτσι. Λοιπόν, να επανέλθουμε σε αυτό που λέγαμε, γιατί μια πληροφορία την πήραμε. Ο Ερέρα, ο νέος προπονητής κατά τα φαινόμενα του Άρη, γιατί πολλά έχουμε δει να χαλάνε. Α, σίγουρα. Έτσι. Σίγουρα. Άμα δεν το δεις που λέει γραπτό, ναι. Καλά, εδώ στην Ελλάδα έχουμε δει να το δεις και γραπτό, να ανακοινωθεί δηλαδή και μετά από μια μέρα, ξέρω εγώ, να φύγει. Καλά, ναι, εντάξει. Μπορεί να ακυρώσει το συμβόλαιο. Δεν μιλάμε τώρα για κάτι τέτοιο. Μιλάμε για να τα βρουν οι δύο πλευρές. Για να βγαίνουν και οι δύο και να το δηλώνουν ότι, okay, ρε παιδί μου, ανεπίσημα υπάρχει μια προφορική συμφωνία. Σημαίνει ότι τουλάχιστον στο οικονομικό και στο κομμάτι των ρόλων τα έχουν ψηλοβρει. Και τώρα η πληροφορία που έδωσε ο Νίκος, όπου αναφέρει ότι ο Πάκο Ερέρα θα τρέξει εκτός από το κομμάτι το προπονητικό, δηλαδή το καθαρά αγωνιστικό αθλητικό, προφίλ, αν θέλεις, θα τρέξει και μεταγραφές για τον Άρη. Εγώ θεωρώ ότι μάλλον είναι το ατού του Άρη ώστε να κλείσει ένα τέτοιο προπονητή. Γιατί όπως και να το κάνουμε, Άρης είσαι, που είναι και η εφημερίδα, έχει τη φανέλα, έχει δεν ξέρω εγώ τι, τον κόσμο κτλ. Αλλά δεν είναι εύκολο να φέρεις έναν ξένο προπονητή ο οποίος έχει παραστάσεις. Δεν θα φέρεις τώρα τον κάθε τυχαίο. Έτσι. Να φέρεις δηλαδή έναν προπονητή, γιατί ο Άρης, ο Ερέρα που φέρνει, μπορεί να μην είναι το όνομα, δεν φέρνει τον Μπενίτεθ, εντάξει, αλλά φέρνει έναν προπονητή ο οποίος είναι καταξιωμένος στο κομμάτι ένα συγκεκριμένο τύπου πράγμα στην Ισπανία. Δηλαδή, άμα πας και ρωτήσεις έναν Ισπανό φίλαθλο για τον Πάκο Ερέρα, τον ξέρει. Δεν σου πει ότι φίλε είναι ο καλύτερος προπονητής του πλανήτη, αλλά τον ξέρει. Εντάξει. Θέλω να πω ότι τέτοιου είδους άνθρωποι το να φύγουν εκτός της χώρας που δουλεύουν, γιατί ο Πάκο Ερέρα δεν έχει φύγει εκτός Ισπανίας, ως πρώτος προπονητής, έτσι, ναι. Έχει φύγει ως βοηθός και ως δεν ξέρω εγώ τι άλλα πώς θα μπορεί να είχε. Ναι. Αλλά στο να πάει να αναλάβει μια ομάδα εξ ολοκλήρου δεν το έχει ξανακάνει εκτός Ισπανίας. Και γενικότερα τα τελευταία χρόνια δουλειά του ήταν να ανεβάζει ομάδες από τη Σεγούντα. Το οποίο πρωτάθλημα της Σεγούντα Division είναι ταμάμ για το ελληνικό. Ίδιο. Έτσι. Δεν είναι τυχαίο ότι ο πρωτοπονητής της πρωταθλήτριας Ελλάδος, σωστό, πηγαίνει σε ομάδα της Σεγούντα την οποία έχει στόχο την άνοδο. Ακριβώς, πάει στο πρώτο φαβορί για άνοδο του χρόνου. Ναι. Ο οποίος είναι η Λας Πάλμας. Έτσι. Ναι. Δηλαδή, επίσης πάρα πολλοί παίκτες οι οποίοι δεν είχαν τις παραστάσεις από την πριμέρα και ουσιαστικά έπαιζαν στη δεύτερη και στην τρίτη κατηγορία στην Ισπανία, έρθαν στην Ελλάδα, μια χαρά συμβολιάκι κάνανε, μια χαρά καριέρα κάνανε. Γιατί πολύ απλά στην Ισπανία δεν υπάρχει αυτό το σου πληρώνω την εφορία κτλ. Έτσι. Εκεί παίρνουν ένα συμβόλαιο 100.000 ευρώ, πρέπει να πληρώσουν και την εφορία τους. Εδώ έρχονται, παίρνουν. Τώρα μεταξύ μας είμαστε, σε εισαγωγικά, αλλά οι περισσότεροι παίρνουν και κάποια μαύρα
χρηματάκια, έτσι, για να μην υπάρξει οτιδήποτε. Φορολογία την καλύπτει η ομάδα. Μια χαρά. Έτσι, μια χαρά ζωάρα. Μην αναφέρω παραδείγματα παικτών που λέγανε ότι προτείνουμε στους παίκτες από τη δεύτερη και την τρίτη Ισπανία να έρθουν στην Ελλάδα, γιατί πραγματικά στο οικονομικό κομμάτι είναι σαν να παίρνουν χρήματα από τη επίπεδο Πριμέρα Division. Ισχύει. Που υπάρχει το χρήμα. Ισχύει. Στην Ισπανία. Γιατί και δεύτερη και τρίτη κατηγορία δεν υπάρχει χρήμα. Και δε κάποιοι ποδοσφαιριστές, ονόματα δεν λέμε υπολείψεις, δεν θίγουμε, έτσι, που είχαν υψηλοπάροχα συμβόλαια, ναι, αμοιβόταν καλύτερα από παίκτες που παίζαν στην Πριμέρα σε top επίπεδο. Ναι, σε καλές εποχές. Μικρομεσαίες και βάλε, ναι, και πάνω πάνω. Από τη θέση, ας πούμε, 10 και πάνω, ξέρω εγώ. Ναι, γιατί αυτό που ενδιαφέρει έναν άνθρωπο επαγγελματία είναι τα χρήματα. Είναι το πόσα μπαίνουν στην τσέπη του. Ακριβώς. Όχι το πόσα γράφει το συμβόλαιο πάνω. Ακριβώς. Το πόσα κερδίζει. Έτσι, παίζοντας κάπου. Και πώς τα κερδίζει. Πέδρο Κόντε, μην πας. Όχι, και πώς τα κερδίζει. Εννοώ με τι κόπο. Λοιπόν. Είναι το ίδιο να παίζει απέναντι στην Μπαρσελόνα, τη Ρεάλ κτλ. Ή να παίζεις απέναντι στο Λεβαδιακό. Βέβαια. Έτσι. Πέδρο Κόντε. Ίδια προετοιμασία χρειάζεται. Ακούγεται για, να... για τον Παναθηναϊκό. Για όλους ακούγεται. Και τον ΠΑΟΚ. Για όλους ακούγεται. Έτσι. Μια χαρά λύση, φτηνή είναι για αυτούς. Παίκτης Σεγούντα. Τι Σεγούντα, στη Γάμα έπαιζε να πούμε και Σεγούντα δεν ήταν καν βασικός. Σεγούντα Μπέ. Ο οποίος στην Ελλάδα είναι για τις ομάδες από τις θέσεις 5 και κάτω όχι απλά υπερπολίτιμος. Είναι κορυφαίος για τις ομάδες από τις θέσεις 4 και πάνω είναι μια καλή επιλογή. Ναι, 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 έτσι. Ναι, ναι. Και είναι τέτοιου είδους παίκτης. Εάν λοιπόν. Εγώ θεωρώ λοιπόν ότι για να το κλείσουμε αυτό, ναι, το κομμάτι, ότι δεν είναι κακή περίπτωση γιατί ο Αργανός θέλει κιόλας να συνδέσει και το λίγο. Ισπανία, ναι, εντάξει. Τι, το μια... Latin. Είχε μια πενταετία ο Άρης με αυτό το Latin ποδόσφαιρο. Το μοντέλο, όπου έφτασε να φέρει έναν άνθρωπο σαν τον Κούπερ. Ναι, ναι, ισχύει. Δηλαδή δεν είναι πριν από 30 χρόνια. Όχι, είναι πριν από 7 χρόνια. Πριν από λίγα χρόνια, mm-hmm, ο Άρης έφερε έναν προπονητή επιπέδου Κούπερ που τον ξέρει και το παρδαλό κατσίκι που βλέπει ποδόσφαιρο σε όλη τη γη. Έτσι. Δεν είναι εύκολο να τους φέρεις αυτούς τους ανθρώπους. Όσα λεφτά και να τους δώσεις. Σε ό,τι χρειάζεται επίπεδο, να κάνεις και όνομα. Ναι. Σε ό,τι επίπεδο καριέρας και να τους φέρεις. Χρειάζεται να κάνεις και όνομα το οποίο να είναι φιλικό. Να έχεις ένα Latin μοντέλο το οποίο, ναι, είναι φιλικό. Ξεκάθαρα. Να σε ξέρει κι ο άλλος. Άρα. Βοήθησε πάρα πολύ τότε για να έρθει ο Κούπερ το φιλικό με την Boca Juniors. Πρέπει να ξεχνάμε, είναι Αργεντίνος. Πολλά βοήθησαν. Έτσι. Πολλά βοήθησαν. Θέλει δηλαδή και σε αυτόν τον τομέα. Πολλά βοήθησαν. Το ζητούμενο είναι να οχυρωθεί όλο αυτό το πράγμα. Έτσι, εγώ θεωρώ πολύ θετικό. Εφόσον έρθει ο συγκεκριμένος προπονητής για τον Άρη, τώρα, άμεσα δηλαδή, Μάιο ακόμα, ναι, να έχει να χτίσει. Γιατί το πρωτάθλημα και στη Super League ξεκινάει τέλη Αυγούστου. 15 Αύγουστο. Έτσι, 15 Αύγουστο. Ναι, δεν ξεκινάει καλό Νοέμβριο που ξεκινάει η Football League. Και αν βλέπουμε, ναι, συνεδριάζουν οι ομάδες εβδομάδα παραβδομάδα. Κάτσε να δούμε, θα υπάρξει του χρόνου Football League. Ακόμα δεν είναι σίγουρο. Θα υπάρξει, φίλε. Δεν παίρνει άδεια αυτό το πράγμα. Το έκτρωμα που πρότεινε ο Βασιλιάδης και κυρίως δεν παίρνει άδεια για φέτος. Θα είναι τεράστιο έγκλημα αν μέσα σε ένα μήνα διαλύσεις όλες τις κατηγορίες χωρίς να υπάρχει μια μεταβατική περίοδος έστω μιας χρονιάς που οι σοβαρές ομοσπονδίες το κάνουν σε βάθος τριετίας, τετραετίας. Έτσι. Αλλά έστω μια χρονιά δεν γίνεται να ρίξεις ομάδες και να επαναφέρεις ομάδες όπου πριν από λίγες μέρες αγωνιστικά κέρδισαν ή έχασαν την κατηγορία. Έτσι. Τέλος πάντων. Για να πάμε στο επόμενο μας διάλειμμα, εγώ θεωρώ ότι ο Άρης χρειάζεται να στελεχωθεί από ανθρώπους που ξέρουν το ελληνικό πρωτάθλημα. Να το πω και διαφορετικά. Ο Ερέρα χρειάζεται και έναν άνθρωπο δίπλα του που να είναι της εμπιστοσύνης Καρυπίδη, αλλά να μην είναι του Ερέρα, να το πω έτσι απλά. Όπως π.χ. ο Ραούλ Μπράβο. Όχι, αυτό θέλω να σου πω. Πουχού. Θυμάμαι χαρακτηριστικά Έκτορ Ραούλ Κούπερ να λέει ότι τα scout reports, έτσι τα, πώς τα λένε, οι αναλύσεις αντιπάλων του Μιχαλίτσιου με βοήθησαν πάρα πολύ, ξέρω εγώ, στο να διαβάσω ομάδες. Ήξερε ο Κούπερ το Μιχαλίτσιο και παλιά. Όχι, ο Μιχαλίτσιος ήταν ένας άνθρωπος της οικογένειας του Άρη, όπου τον εμπιστευόταν και η οικογένεια του Άρη και τον εμπιστευόταν λόγω καλής δουλειάς και γνώσης του αντικειμένου και ο Κούπερ. Θα πρέπει λοιπόν, γιατί ο Ερέρα ξέρει που έρχεται, αλλά δεν ξέρει τις ιδιοτροπίες του ελληνικού πρωταθλήματος. Δεν ξέρει για παράδειγμα ότι ο Άρης θα πάει πουχού στην τάδε
έδρα όπου έχουν προηγούμενα, ξέρω εγώ, οι άνθρωποι της ομάδας, γιατί πριν από 3 χρόνια είχε γίνει εκείνο. Ναι, τώρα λέω, έχω στο μυαλό μου κάποια παραδείγματα, αλλά κατάλαβες. Εντάξει, είναι πολλά. Έτσι είναι, έτσι. Και θα την πέσω στον τάδε ποδοσφαιριστή, ξέρω εγώ, ο οποίος από το πρώτο λεπτό θα έχει μπινελίκια και γιούχες και τα λοιπά. Αυτά τα ξέρει άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται εδώ. Έτσι, τα ξέρει άνθρωπος ο οποίος είναι βαμμένος αργάνος. Όχι οπαδικά, δεν το εννοώ οπαδικά. Αγωνιστικά είναι στα πέριξη της ομάδας. Ξέρει τα της ομάδας. Είναι καλό λοιπόν να έχεις γνώμη αντικειμενική και ταυτόχρονα γνώμη η οποία είναι αλλοιωμένη λόγω της ενασχόλησής σου. Ναι. Γιατί, για να έχεις και τις δύο. Να έχεις και πώς έχουμε τα διαβολάκια, το διαβολάκι ναι, το αγγελάκι. Έτσι, πρέπει να έχεις δύο απόψεις. Έτσι ακριβώς. Γιατί διαφορετικά εγώ βλέπω ότι θα κάνει μια επιλογή παικτών ο Ερέρα. Θα κάνει μια προετοιμασία, θα χτίσει μια ομάδα και μετά θα κρίνεται κάθε Κυριακή. Το οποίο είναι άδικο αυτό. Να θυμίσω χρονιά Όγιος, ο οποίος αντίστοιχα ήρθε, δημιούργησε όλη την ομάδα. Εντάξει, δεν ήταν επιλογές όλοι οι παίκτες δικοί του προφανώς, αλλά δημιούργησε το αγωνιστικό προφίλ και μετά είχε έρθει ο Ερνάντεθ. Ναι. Όπου ουσιαστικά ο Ερνάντεθ ήταν κανονικός προπονητής. Ο Όγιος ήταν ακόμα στα πρώτα του βήματα. Δεν είχε την εμπειρία δηλαδή του να παίρνει και κανένα μάτς. Εκεί ήταν το πρόβλημα. Τώρα ο Άρης πάει σε κανονικό προπονητή από την αρχή, ο οποίος όμως θα πρέπει να οχυρωθεί. Και θα πρέπει να οχυρωθεί με άλλα πράγματα. Λοιπόν, 8 και 3 είναι, μην ξεφύγουμε άλλο. Πάμε διάλειμμα. 23-10-2-87-8-88 οι γραμμές είναι ανοιχτές. Να παρέμβετε για να πείτε και τη δική σας άποψη. Εγώ επαναλαμβάνω, δεν θεωρώ ότι το σημαντικό για τον Άρη, ενώ τώρα, έτσι, τώρα, αυτές τις πρώτες εβδομάδες, είναι να κλείσει το ρόστερ αυτό που λέμε βεβαιασμένα. Μην χάσει τα κελεπούρια. Ποια κελεπούρια να χάσει, ρε παιδιά. Οι μισές ομάδες της Super League δεν έχουν λεφτά να πάρουν παίκτες. Χωρίς τηλεοπτικό. Ή με πόσες ομάδες δεν πήρανε αδειοδότηση και δεν μπορούν να κάνουν μεταγραφές. Τώρα έρχεται ο κάθε παίκτης και σου λέει, εγώ θέλω τόσα. Ποιο θα χάσει, δηλαδή, ποιον παίκτη θα χάσει από το ελληνικό πρωτάθλημα που δεν χάνεται. Είναι ευκαιρία να. Μην αναφέρω τώρα. Καταλάβατε που φωτογραφίζω, έτσι. Ναι. Δηλαδή, τώρα αυτή τη στιγμή ο Άρης να τρέξει να ανανεώσει τους παίκτες του. Όχι, εντάξει. Άμα θέλουν οι παίκτες, άμα έχουν καλύτερη προσφορά οι παίκτες, από εδώ πάνε κι άλλοι. Προφανές. Έτσι. Και έτσι είναι το επαγγελματικό. Και γιατί να τρέξει, δηλαδή, να τρέξει να ανανεώσει, αμάν, ξέρω εγώ, τον Πλατέλα. Ναι, δεν διαφωνώ, αλλά να τρέξει να τον κλείσει με λεφτά Πλατέλα. Όχι με λεφτά Αραούχο. Άκουσες ότι. Έτσι. Άκουσες τι είπε ο Νίκος Παπαδόπουλος, έτσι. Παίκτης ο οποίος δεν πάει το μυαλό σου. Ναι, μπορεί να μην εισηγηθεί θετικά. Φυσικά. Γιατί ο Ερέρα θα έρθει και θα πάρει ένα μπάτζετ. Έτσι. Και άμα πάρει ένα μπάτζετ, ξέρω εγώ, ένα χι ποσό και του πούνε ότι κοίταξε το 20% του μπάτζετ. Είναι αυτός. Το παίρνει το συμβόλαιο αυτός. Και α πει, τι λέει, ρε φίλε, θα φέρω εγώ 3 παίκτες για αυτόν. Δεν έχει. Είναι αντικειμενικό σου. Λέει, τι. Θα σου βρω εγώ 3. Δεν λέω ότι το είπε για τον Πλατέλα. Μπορεί να το είπε. Όχι. Φαντάζομαι ότι ή για τον Πλατέλα το είπε για τον Σόζα. Έτσι, ναι, για έναν από τους δύο. Γιατί αυτοί είναι οι δύο παίκτες που ξεχωρίζουν σαν τη μήγα μέσα στο γάλα ποιοτικά, έτσι. Ναι. Ισχύει. Αλλά με τον Άρη στη Football League αυτοί οι παίκτες δύσκολα ερχόντουσαν. Έτσι. Με λογικά χρήματα. Με τον Άρη στη Super League αυτοί οι παίκτες αυτού του επίπεδου θα παρακαλάνε. Ο Άρης θα πρέπει να παρακαλάει άλλου επίπεδου παίκτες. Υψηλότερο. Ναι, αυτό εννοώ. Βέβαια. Δηλαδή να φέρει παίκτες που δεν έρχονται Ελλάδα. Έτσι. Έτσι και να τους παρακαλάει, σε εισαγωγικά το παρακαλάει, έτσι, και από τις δύο πλευρές. Ενώ να προσπαθεί να τους δίνει κίνητρο να έρθουν. Φυσικά τώρα μην κάθεται ο Άρης να διαπραγματεύεται με παίκτες που μπορεί να βρει 10. Ειδικά ο προπονητής που έρχεται. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε 8 και 4. Ακούτε Λίμπερο 107 και 4 στα FM. Εδώ είμαστε η παρέα του Αλληλούια, ο Μιχάλης και ο Στάθης. Κάθε σουκού από τις 7 μέχρι και τις 10. Χθες πιάσαμε Τσουλού. Σήμερα ξεκινήσαμε με Άρη, μιας και πήραμε την πάσα από το τελευταίο παιχνίδι του Άρη στην Β' Εθνική. Από εδώ και πέρα ξεκινάει, νομίζω, ένα ενδιαφέρον καλοκαίρι για τον κόσμο του Άρη, καθότι μετά από καιρό θα ασχοληθεί αποκλειστικά με αγωνιστικά θέματα και αποκλειστικά με αγωνιστικά θέματα τα οποία έχουν ενδιαφέρον, έτσι.
Έχουμε φίλο να υπενθυμίσουμε να περιμένει 10 δεύτερα. FM και ενώ το μήνυμά στο 54526-1-24, έτσι η τιμή συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, και 2310-287-888, αν θέλετε να κάνουμε συζητησούλα στον αέρα. Πάμε. Καλησπέρα. Λοιπόν, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, τέλος έφτασε στο τέλος αυτή η περιπέτεια για τον Άρη. Από αύριο βλέπουμε μόνο τη Super League και το πώς η ομάδα θα πρωταγωνιστήσει την επόμενη χρονιά. Γιατί ο Άρης πρέπει να πρωταγωνιστεί και αυτά που λένε μερικοί να σταθεροποιηθεί και να κάνει και να δείξει, αυτά είναι κολοκύθια όλα. Το να σταθεροποιήσει λίγο να ολοκλήρωσε. Ναι, ολοκλήρωσε. Έχω μια ένσταση σε αυτό που λες, αλλά θα την πω μετά. Ναι, πες. Λοιπόν, μια ομάδα η οποία κρατάει κάποιους παίκτες και μένουν 2-3 χρόνια μαζί, αυτή η ομάδα πάει πάρα πολύ καλά. Μια ομάδα η οποία κάθε μεταγραφική περίοδο αλλάζει το ρόστερ της, πηγαίνει στα βράχια. Ο Άρης λοιπόν, ξεκινώντας με τον κύριο Ερέρα από ό,τι φαίνεται, σίγουρα θα φέρει κάποιους παίκτες που γνωρίζει από την Ισπανία. Κάπου αναφέρθηκε το όνομα του Γιαννιώτα, που τον θεωρώ πολύ καλή προσθήκη, αν έρθει τελικά. Αλλά βλέποντας και το υπάρχον ρόστερ και την πολύ καλή ομάδα που δημιουργήθηκε από φέτος, και δεν θα πρέπει λόγο να χαλάσει αυτό που έγινε φέτος, απλώς πρέπει αυτό που έγινε φέτος να συμπληρωθεί για να πάμε και να έχουμε πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Τουλάχιστον 13 παίκτες, 15 από το υπάρχον το φετινό ρόστερ πρέπει να μείνουν. Και να προσθεθούν. 15 παίκτες, αν μείνουν, ρε φίλε, μιλάμε για το 70% του ρόστερ της ομάδας. Το 70% της ομάδας. Και κρίνει ο προπονητής. Έπιασες τώρα ένα όνομα το οποίο εμένα μου αρέσει. Για το Γιαννιώτα. Το θεωρώ πολύ δύσκολο, γιατί λογικά θα έχει ένα κασέ αρκετά υψηλό. Νομίζω ότι τελειώνει το συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Έχει ακόμα έναν χρόνο. Έχει ακόμα έναν χρόνο. Άρα είναι δανεικός. Εκτός να τον αφήσει ο Ολυμπιακός ελεύθερο. Αλλά υπάρχει περίπτωση να τον αφήσει ελεύθερο, μιας και τα τελευταία χρόνια δίνεται μονίμως δανεικός. Ο Γιαννιώτας, δηλαδή είναι μεγάλο θέμα το ότι έκανε για μένα λάθος το ότι πήγε στον Ολυμπιακό. Γιατί ήξερε ότι δεν θα παίξει, ότι δεν θα βρει χρόνο συμμετοχής. Αλλά να θυμίσω ότι έπαιζε Champions League πέρυσι, έτσι. Και κάνει ακόμα μια λάθος επιλογή και πάει φέτος στη δεύτερη Ισπανίας. Στη Βαγιαδολίδη. Ναι. Στη Βαγιαδολίδη, δεν είναι τώρα. Ναι, δηλαδή ρίχνει απότομα το επίπεδο. Εγώ θεωρώ ότι. Δεν ξέρω ποιον έχει μάνατζερ, αλλά θεωρώ ότι κάνουν λάθος επιλογές για την καριέρα του παιδιού. Από την άλλη. Δεν κάνουν λάθος. Από την άλλη θα σου πει ο άλλος ότι έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό, οπότε τον στέλνει ο Ολυμπιακός όπου θέλει. Αυτό είναι μια καλή δικαιολογία. Όπως λάθος, μεγάλο λάθος έκανε και ο Διούδης που έφυγε από τον Άρη. Η καριέρα του πήγε πίσω στον Παναθηναϊκό, τι, ούτε λεφτά κέρδισε, ούτε τίποτα δεν κέρδισε. Και η πλάκα είναι ότι τώρα, επειδή δεν έχει ο Παναθηναϊκός, αυτό μπορεί να τον βοηθήσει βέβαια του Διούδη, έτσι, γιατί ο Παναθηναϊκός δεν έχει τη δυνατότητα να κάνει μεταγραφές. Ο Βλαχοδήμος, από ό,τι θυμάμαι, έχει κλείσει να φύγει, έτσι, στην Μπενφίκα. Εκτός αν δεν ισχύει η μεταγραφή του, δεν ξέρω. Ο Διούδης παίζει να είναι η μοναδική επιλογή για τον Παναθηναϊκό για να έχει ένα σοβαρό τερματοφύλακα. Ναι, νομίζω άμα παραμείνει τελικά θα είναι ο βασικός, αλλά εντάξει τώρα ήταν παράδειγμα ο Διώδης. Εγώ βλέπω δηλαδή έτσι σκέφτομαι δηλαδή από τη στιγμή που υπάρχει ο Καρυπίδης, ο οποίος γνωρίζουμε ότι δεν είναι ο Μεγιστάνας, ότι δεν είναι κάποιος που θα δώσει 20 εκατομμύρια ευρώ budget παράδειγμα, θα έχει ο Άρης. Ναι, αλλά λοιπόν, ξέρεις τι δεν μ' αρέσει στον τρόπο που σκέφτεσαι. Σου κάνω ευθεία επίθεση τώρα για να κάνουμε κουβέντα. Έτσι δεν υπάρχει κάτι παρεξηγήσιμο, αλίμονο, έτσι κουβεντούλα κάνουμε. Κατευθείαν με πήγες από την άναδο του Άρη και αρχίσαμε και συζητάμε ονόματα. Ναι, μόνο το Γιαννιώτα είπα, δεν είπα άλλο όνομα. Ναι, για το Διούδη αρχίσαμε και τα λοιπά. Δηλαδή, το Διούδη. Πρόσεξε τώρα. Παράδειγμα. Ναι, εντάξει, παράδειγμα. Ξέρεις τι, δεν είναι επί προσωπικού, αλλά έτσι σκέφτεται, φαντάζομαι, και ο μέσος φίλος του Άρη. Δεν νομίζω ότι έχουν τόσο μεγάλη αξία τα ονόματα, έτσι. Και αυτό θα το συνδέσω όσο το να γίνει σωστή δουλειά όπως έγινε φέτος. Αυτό δηλαδή που συμφωνώ μαζί σου είναι ότι φέτος έγινε σωστή δουλειά. Εξ αρχής ένα ρόστερ για να κάνει μια πολύ συγκεκριμένη δουλειά, το οποίο σχεδιάστηκε με πολύ μεγάλη προσοχή, με ακρίβεια 99,9% για να πετύχει αυτά που έπρεπε να πετύχει και τα πέτυχε. Το ίδιο επίπεδο σοβαρότητα στη δουλειά πρέπει να γίνει και φέτος. Σε αυτό συμφωνώ. Δεν συμφωνώ, ρε παιδί μου, στο ότι πρέπει να κρατηθούν 15 παίκτες. Έτσι. Εντάξει, πρέπει να κρατηθούν αυτοί τους οποίους θέλει ο προπονητής κτλ. Εκεί. Ναι, εντάξει, αυτή η άποψη η δικιά μου.
Εκεί όμως που εν τέλει θέλω να έχουμε την τελική μας διαφωνία, φίλε, είναι το εξής. Λες ότι δεν συμφωνώ με αυτούς που λένε να πάμε χαλαρά, να σταθεροποιηθεί η ομάδα. Πρόσεξε, πρέπει να ξεχωρίσει ο φίλος του Άρη δύο πράγματα. Είναι άλλο το πώς θα πάει αγωνιστικά η ομάδα σε μια σεζόν και άλλο η προσπάθειά της να σταθεροποιηθεί. Μπορεί προσπαθώντας να σταθεροποιηθεί να πάρει και το πρωτάθλημα μια ομάδα. Έτσι. Είναι άλλο το τι θα γίνει στο αγωνιστικό. Έχει σχέση το ένα με το άλλο. Αλλά δεν είναι. Δηλαδή, πώς βλέπεις τον Ερέα. Το να πει ρε παιδί μου, Άρης, ότι θα πάω ντε και καλά για την πέμπτη θέση. Δεν πρέπει να το πει. Γιατί μπορεί να βγει και τρίτος, μπορεί να βγει και δεύτερος, μπορεί να βγει και πρώτος. Αυτά τώρα είναι. Κάτσε να δούμε έτσι, το ρόστερ. Πρέπει πρώτα να σταθεροποιηθεί. Πώς βλέπεις την επιλογή Ερέα. Τον Ερέα βασικά δεν τον είχα ακούσει, δεν τον ήξερα. Αλλά από αυτά που διαβάζω στις εφημερίδες, ότι είναι πολύ καλό όνομα στην Ισπανία, ότι καταρχήν η εμπειρία που έχει μετράει, γιατί δεν είναι χθεσινός, είναι γύρω στα 64 από ό,τι άκουσα, και το ότι έχει πάρα πολύ καλό όνομα στην Ισπανία. Πιστεύω ότι μπορεί να, και από τη στιγμή που τον παίρνουμε έτσι από την αρχή της χρονιάς, όχι στα μέσα της χρονιάς, νομίζω ότι είναι καλή επιλογή, όπως λέει, εντάξει, όπως λένε, όπως ακούω και σε αυτά που έχει κάνει. Δεν τον ήξερα, δεν τον είχα ακούσει τον Ερέρα. Τώρα μαθαίνω ότι ήταν και βοηθός στην Λίβερπουλ πριν από χρόνια. Τώρα το μαθαίνω αυτό από τις εφημερίδες. Αλλά γενικά τώρα από αυτά που ακούω είναι ότι είναι πάρα πολύ καλό, πάρα πολύ καλό όνομα. Τώρα ποιος θα είναι τεχνικός διευθυντής, αυτά δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα γίνει. Απλώς νομίζω ότι θα φέρει και κάποιους παίκτες που ακούω ότι θα φέρει κάποιους παίκτες οι οποίοι να είναι μέχρι 25 χρονών για παράδειγμα. Εκεί νομίζω, αυτό νομίζω ότι θέλει ο Άρης, στο υπάρχον φετινό ρόστερ να προσθεθούν κάποιοι ξένοι μέχρι 25 χρονών που να μπορούν να δώσουν το κάτι παραπάνω. Αυτό πιστεύω για τον Άρη ότι πρέπει να γίνει το χρόνο. Σε καμιά περίπτωση να μην γίνει αυτό το που έγινε δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια που γινόταν, που ερχόταν 15 και φεύγαν 15 και κάτι σακάτα και κάτι μακάτα που ερχότανε, μην τα ξαναδούμε αυτά, γιατί θα είναι τραγική. Δηλαδή θα ξαναπάς εκεί που είσαι και θα είναι και χειρότερα τα πράγματα. Ωραία φίλε. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε. 2310-287-888, βλέπω αυτό που διαβάζεις τώρα. Δεν διαβάζω κάτι το οποίο εμένα δεν μου αρέσει. Είναι πολύ ενοχλητικό. Θα το δώσω κανονικά. Gazeta.gr έχει άρθρο το οποίο έχει ανέβει χωρίς υπογραφή κάποιου. Το οποίο λέει: ο Λότας έπαιζε στη Σπάρτη. Οι Λάκωνες, λέει, σώθηκαν σήμερα χάρη σε ένα γκολ του πρώην ποδοσφαιριστή τους. Εντάξει. Καταλαβαίνεις ότι πετάει μια σπόντα εδώ πέρα. Δεν μου λες, έχει και Σαρδάμ ο Αριστερίδης Λότας. Ο Αριστίδης. Αριστερίδης. Αριστίδης, μάλλον Άρης Λότας, δεν είπε, ναι. Δηλαδή, εσύ που έγραψες αυτό το άρθρο, φίλε, δημοσιογράφε και τα λοιπά. Είναι ένα αρθράκι. Μια παραγράφου. Τίποτα, ρε. Δεν λέει απολύτως τίποτα. Απλά ανεβαίνει μόνο και μόνο για τον τίτλο. Έτσι. Να το κλικάρει ο άλλος. Να τραβήξει κανένα κλικ. Να σου πει. Οπα, τι παίζει εδώ πέρα. Και κάτι έγινε. Παρασκήνιο. Παρασκήνιο εκεί και το. Ναι. Συγχαρητήρια στον Καζέτα για τα άρθρα που ανεβάζει. Καλά, ναι. Τα οποία έτσι βοηθούν στην... Click horse. Ναι, έτσι. Να τραβήξει κανένα μπαμ εκεί πέρα για να πούνε ότι ανεβάσανε τα κλικ τους. Μπράβο. Και δεν όχι μόνο για τον Καζέτα, έτσι. Όχι, νομίζω η πλειοψηφία των ελληνικών sites, έτσι, με τα copy-paste άρθρα, τα fake news, βλέπε ο Μπουτάρης είπε αυτό, ο Καραμαλής είπε εκείνο, ναι. Ο Τσίπρας είπε το άλλο. Τον φάγανε τον Καραμαλή. Και τελικά από όλα, αυτά, αυτοί που κατηγορούνται ότι είπαν εκείνο και το άλλο δεν έχουν πει απολύτως τίποτα. Το έγραψε ένας μπαγλαμάς, να πούμε, στο Facebook και από εκεί το πήρε ένας. Το ανέβασε στο blog του, το οποίο είναι το Κυρτάκης. blogspot.co.uk και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και το πήρα αυτό και το έκανα να δημοσίευσε άλλο και σου λέει: εγώ δημοσιογράφος είμαι, το βρήκα στο ίντερνετ, το βάζω, λέει, αλλά δεν το λέω εγώ. Έχω πηγή. Τι πηγή, Δεβετζή. Τέλος πάντων. Πηγή χρυσού. Μην το πιάσουμε τώρα αυτό. Όχι. Επανερχόμαστε. Άρης, για να το κλείσουμε. Τελευταίο πεντάλεπτο. Εκτός αν θέλει κάποιος φίλος να βγει, να το συνεχίσουμε, να κάνουμε χαβά για αυτό το ζήτημα. Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με το πόσοι παίκτες θα μείνουν. Από τη στιγμή που έρχεται ένας καινούριος προπονητής,
Αυτό σημαίνει ότι αλλάζει τελείως η φιλοσοφία ο Άρης. Έτσι. Γιατί δεν νομίζω ότι επιλέχθηκε ο συγκεκριμένος προπονητής με βάση το να συνεχίσει το έργο του προηγούμενου. Όχι. Γιατί η ομάδα η φετινή του Άρη, όπως και η περσινή, όπως και όλες των προηγούμενων ετών στις χαμηλές κατηγορίες. Ομάδες ειδικών συνδικών. Ακριβώς. Ομάδες μιας κρίσης ήταν. Έτσι. Δεν μπορείς να πηγαίνεις για σοβαρά πράγματα και να το πας. Άμα σου κάτσει κάτι, και εγώ θεωρώ ότι ο Άρης στο ρόστερ του μέσα προφανώς και έχει 5-10 παίκτες που μπορούν να παίξουν στην Super League. Όχι πρωταγωνιστές, έτσι, αλλά μπορούν να παίξουν στη Super League. Και καλό είναι να μείνουν, γιατί πολύ απλά θα υπάρχει μια συνέχεια. Έτσι. Το να κάνεις ένα ρόστερ καινούριο 20 και ποδοσφαιριστών από την αρχή δεν έχει νόημα. Επίσης να υπενθυμίσω και το άλλο. Έτσι. Ο Άρης δεν έχει νεαρούς ποδοσφαιριστές. Δεν έχει δηλαδή μια στελέχωση σε μια ομάδα under 19 όπου μπορεί να τσιμπήσει και 4-5 μικρούς. Έχει η ομάδα νομίζω μικρούς, αλλά προφανώς υποθέτω ότι δεν έχει το επίπεδο να προωθήσει 4-5 παίκτες απευθείας. Φέτος εννοώ, φέτος, ναι. Που να μπορούν να παίξουν στη Super League. Επειδή αναφέραμε τον Γιαννιώτα. Έτσι. Γιατί αυτή η τριάδα, θυμάμαι. Γιαννιώτας, Διούδης, Κατίδης και πώς τον έλεγα τον άλλον, ένα center back. Ο Μπουγαίδης. Όχι, ο Μπουγαίδης ήταν. Είχε φύγει. Είχε πάει. Πού είχε πάει ο Μπουγαίδης? Γιαννίτσης. Μπράβο, ναι, Γιαννίτσης, ναι. Καλά, εντάξει. Δεν είχε σχέση με το επίπεδο των άλλων. Έτσι. Αγωνιστικά. Απλά θέλω να πω ότι θυμάμαι ότι είχε αγωνιστεί. Εντάξει. Υπήρχε, ρε παιδί μου, μια έτσι, παραγωγή παικτών. Αυτή τη στιγμή ο Άρης πρέπει να φτιάξει τη νέα του φιλοσοφία. Να ανέβει έχοντας μια καινούρια ποδοσφαιρική φιλοσοφία. Δηλαδή, το μεγάλο κίνητρο για έναν προπονητή ο οποίος έρχεται αυτή τη στιγμή από την Ισπανία στην Ελλάδα είναι να παίξει κάτι το οποίο θα έχει σφραγίδα δικιά του. Αυτό θα βοηθήσει και τον ίδιο φυσικά, γιατί όλοι θα πούνε ότι έχει κάνει μια πολύ καλή δουλειά και αντίστοιχα να πάρει ένα συμβόλαιο σε μια πολύ καλύτερη αύριο μεθαύριο χώρα. Ποδοσφαιρικά εννοώ, έτσι. Είτε να επιστρέψει, ξέρω εγώ, στην Ισπανία. Σε προβληματίζει σε πρώτη κατηγορία η ηλικία να πάει του Ερέρα. Όχι, δεν έχει σημασία. Δεν νομίζω. Δεν έχει. Και το μεγάλο παράδειγμα είναι άνθρωποι 40 χρονών, πρώην ποδοσφαιριστές, οι οποίοι τους βλέπεις στον πάγκο και κοιμούνται. Έτσι, και είναι παλαιών ποδοσφαιρικών αντιλήψεων. Και βλέπεις ανθρώπους όπως θα πω το ακραίο, όπως ο Σερ Άλεξ Φέργκισον. Μέχρι τα 70 του ήταν ένας προπονητής ο οποίος κάθε χρόνο έβαζε καινούργια πράγματα μέσα στο ποδοσφαιρικό του γίγνεσθε. Έτσι. Και τον έβλεπες να ζει κάθε. Το ζούσε το μάτς πολύ έντονο. Δεν ισχύει. Ίσα-ίσα που θεωρώ ότι είναι σε μια πολύ καλή ηλικία. Μάλιστα. Είναι στην πιο όρημη προπονητική ηλικία. Δεν παίζει ρόλο. Δεν παίζει ρόλο η ηλικία. Ναι. Δηλαδή στον προπονητή παίζει ρόλο καθαρά το κομμάτι του να είναι εν ενεργεία προπονητής. Έτσι, το πόσο δηλαδή είναι κοντά στο ποδόσφαιρο που παίζεται αυτή τη στιγμή. Έτσι. Και κυρίως αν το ποδόσφαιρο που ο ίδιος ξέρει ταιριάζει με τη χώρα που θα είναι. Έτσι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το λέμε και το ξαναλέμε. Το πρωτάθλημα, τα χαμηλά κιόλας, στα χαμηλά πρωταθλήματα Ιβηρικής Χερσονήσου, δηλαδή εγώ το λέω από τη θέση 5 και κάτω της Πορτογαλίας, έτσι, αλλά και οι β' ομάδες Πορτογαλίας. Έτσι, δηλαδή, άμα πας να δεις τι έχουν η Μπενφίκα, η Πόρτο, η Σπόρνινγκ και στις β' ομάδες τους, θα κλάψεις. Θα κλάψεις. Παίζουνε άνετα βασικούρες από το 4 και κάτω στην Ελλάδα. Και η Ισπανία από σεγούντα και κάτω θεωρώ ότι είναι τα μάμ για το ελληνικό πρωτάθλημα. Γιατί είναι παίκτες οι οποίοι έχουν μια ποιότητα με την μπάλα στα πόδια, που το θέλεις αυτό εν αντιθέσει με τον Έλληνα ποδοσφαιριστή, ο οποίος μεταξύ μας τώρα. Δεν είναι σε μέσο τεχνίτης. Όρο είναι άτεχνος, ναι. Όχι άμπαλος, είναι άτεχνος. Άτεχνος, έτσι. Δεν έχει τεχνική. Ναι, άρα θέλεις να έρθει, γιατί ο ξένος που θες να έρθει πρέπει να κάνει διαφορά. Πρέπει να προσθέσει ποιότητα. Ακριβώς, πρέπει να αλλάξει κάτι. Ένα αυτό, δεύτερον, ταιριάζει πάρα πολύ η κουλτούρα μας μαζί τους. Κοινωνικά το λέω, όχι ποδοσφαιρικά. Ταιριάζει η κουλτούρα μας μαζί τους και ταιριάζουν και τα οικονομικά. Είναι και αυτοί οι λαοί του Νότου. Είναι ένας. Έχουν υποστεί κρίση και στην Ισπανία. Ταιριάζουν τα συμβόλαια, ρε παιδιά. Ταιριάζουν τα συμβόλαια. Είναι μια αγορά. Τα ίδια λεφτά θα παίρνανε με κόπο, ξέρω εγώ, σε μια ομάδα που θα ήταν, παίζανε, δεν παίζανε, και τώρα έρχονται εδώ, παίρνουν καλά λεφτά και ταυτόχρονα παίζουν σε ένα πρωτάθλημα
πρώτης κατηγορίας, όπου μπορεί να τους δει και κανένας και να πάρουν μια μεταγραφή, να κάνουν ένα μεγάλο μπαμ. Και πάντα, να πω και, το, και αυτό, όταν η ομάδα έχει και κόσμο από πίσω, αυτό αυξάνεται το, το ενδιαφέρον, θέλω να πω. Το market pool που αντίστοιχα θα πάρει, προβολή, έτσι, παίζουν ρόλο και αυτά, νομίζω. Δηλαδή, ένας ποδοσφαιριστής για να πάει. Είναι κάπου, το ίδιο, ρε φίλε, να παίζει, ναι, ξέρω εγώ, στην Εξτρεμαδούρα και το ίδιο να έρθει, ξέρω εγώ, στον Άρη, στον Πάο και οπουδήποτε αλλού. Όχι, που έχει, ξέρω εγώ, 15-20.000 κόσμο σε χαιρετάει. Έτσι. Και ξαφνικά έχει και καμιά δεκαπενταριά media να αναπαράγουν τη φάτσα σου, το όνομά σου κτλ. Οκ, okay, είσαι σε μια αγορά όπως η ελληνική, αλλά δεν πάβει να είναι διαφήμιση. Ακριβώς. Καλύτερα πρώτο στο χωριό που λέει παρά τελευταίο στην πόλη. Ακριβώς, στα λόγια μου έρχεσαι. Λοιπόν, έπλα Παπαϊωάννου, κλείσαμε τον Άρη, έχουμε να πούμε πολλά από εδώ και πέρα. Θα και σχολιάσουμε τελικό Champions League, θα σχολιάσουμε τελικούς περιφερειών NBA. Στο τέλος αυτό. Ναι, να, τέλος, στο θα τέλος, πάμε τέλος με Champions League, απλά για Άρη, για να το κλείσουμε. Εγώ θεωρώ ότι αξίζουν συγχαρητήρια στον κύριο Σπανό. Και στον κύριο Μηροφορίδη. Και στον κύριο Μηροφορίδη, σωστά. Απλά θέλω να δώσω το credit στον προπονητή. Έτσι, γιατί αυτός είναι που θα έπαιρνε. Είναι ο πρώτος ο οποίος γίνει στη σέντρα. Ακριβώς. Δεν βγήκε. Ναι. Παραλίγο να βγει. Παραλίγο, αλλά δεν άφησε, έτσι, την ομάδα να, ναι, βγει, να ξεφύγει. Αυτός λοιπόν δέχεται. Είναι ο πρώτος που δέχεται την κακή κριτική, την αρνητική κριτική. Είναι αυτός που δέχεται και τη θετική κριτική. Υπήρξαν προπονητές στον Άρη οι οποίοι είχαν μεγαλύτερο όνομα από αυτόν. Στήριξη του κόσμου. Στην τελευταία τετραετία των χαμηλών κατηγοριών. Βλέπε Καλαϊτζίδης, βλέπε Αναστόπουλος. Είχαν πολύ καλύτερα budget στο καθαρά οικονομικό κομμάτι, αναλογικά με την κατηγορία που έπαιζαν. Εντάξει, ο Καλαϊτζίδης ήταν στη Γάμα, αλλά πάλι είχε 5 φορές καλύτερο budget, ας πούμε, από τον Πανσεραϊκό. Ναι. Ο Σπανός δεν είχε 5 φορές καλύτερο budget από τον Παναχαϊκή. Είχε καλύτερο μπάτζ, ναι. Είχε καλύτερο όνομα, ναι. Είχε από πίσω του, ξέρω εγώ, μια έδρα όπου δεν ξέρω, έχασε ο Άρης στην έδρα του βαθμούς φέτος. Έχασε από τον Όφη. Α, ναι, σωστό. Εντάξει. Τέλος πάντων, δεν, ναι, ήταν, ρε φίλε, μάζεψε. Νομίζω και ακόμα ένα έφερε χει στην έδρα του. Είναι πολύ σημαντικό όταν έρχεσαι, τελειώνεις ο στόχος σου, φεύγεις σαν κύριος. Έτσι. Κύριος ήρθε, κύριος έφυγε. Σωστό. Αυτό είναι. Πέτυχε εκτός από το στόχο του Άρη, για να το πάμε και στο προσωπικό, και την προσωπική του άνοδο. Γιατί αυτή τη στιγμή ο Σπανός από έχει ένα τρομερό όνομα, τίμιο προπονητή, ή ένας προπονητής ο οποίος άντεξε την πίεση της καρέκλας μιας ιστορικής ομάδας, σε η οποία είχε σεζόν, τρομερή πίεση, τρομερό για να ανέβει. Τρομερό βάρος, 5 χρόνων. Ακριβώς. Και ουσιαστικά έδειξε ότι το έχει. Ότι το έχει. Και ότι μπορεί να τα απεξέλθει. Για μένα, για τα επόμενα 5-6 χρόνια, θα βρίσκει για πλάκα δουλειά. Στη όταν λέμε για πλάκα. Εντάξει, δεν νομίζω Super League. Ξέρεις τι, υπάρχουν προπονητές. Το είπε σαν παράπονο και ο ίδιος. Ότι δεν έχει κοτσάρι. Δεν έχει να κάνει σε μια κατηγορία. Πες. Νομίζω ότι εγώ τουλάχιστον. Υπάρχει αν ήμουν περίπτωση να βρει, ναι, να βρει ως αντικαταστάτης, ναι, κάπου. Εγώ θεωρώ δύσκολο. Εγώ θα του δίνα συμβόλαιο σε μικρή ομάδα της. Ναι, απλά εκεί υπάρχει λογική ότι πάμε με έναν προπονητή ο οποίος έχει εμπειρία από τη Super League. Αυτό είναι. Δηλαδή όταν θα ξεκινήσει, ξέρω εγώ, τη χρονιά η Κέρκυρα, πάει με τη λογική, κάτσε να βρούμε κάποιον ο οποίος ξέρει από Super League. Έτσι. Θα μου πεις τώρα πρέπει να σου δώσει κάποιος την ευκαιρία μια φορά για να αποδείξει ότι μπορείς να είσαι εκεί. Τέλος πάντων, υπάρχουν προπονητές οι οποίοι χαρακτηρίζονται, όπως λέμε για τον Ερέρα, ότι έχει χαρακτηριστεί ότι παίρνει ομάδα στη Σεγούντα με στόχο την άνοδο, κάνει πρωταθλητισμό στη δεύτερη Ισπανίας. Έτσι. Αντίστοιχα και ο Σπανός το απέδειξε αυτό. Ότι θέλεις να ανέβεις, ένα καλό Σπανό δίδυμο είναι Μηροφορίδης Σπανός. Έτσι. Έτσι. Δείχνουν ότι έχουν τα αντανακλαστικά να το κάνουν και την δυνατότητα. Αυτά. Έπλα Παπαϊωάννου, κάνετε τα έπλα των ονείρων σας σε πολύ καλές τιμές και πάρα πολλές ευκολίες πληρωμής. Πάτε στην Ευκαρπία, βλέπετε εκεί τα. Στην έκθεση τους κουζίνες και τα λοιπά έπιπλα. Προτείνετε εσείς, σας προτείνουν αυτοί έπιπλα για τον χώρο σας. Αυτό που λέμε για εσάς, με το δικό σας γούστο, με το δικό σας, με τις δικές σας διαστάσεις, ανάλογα εννοώ με το χώρο σας. Και με την ποιότητα κατασκευής από τον Παπαϊωάννου. Για άλλη μια χρονιά είναι χορηγή του Αλληλούια. Να τους ευχαριστήσουμε. Διαλυματόπουλος και επιστρέφουμε με σχολιασμό για το χθεσινό τελικό. Έχω να κράξω, Ράμος. Έχεις το μικρόφωνο δικό σου. Λοιπόν. Να κάνεις, πρόσεξε, να κάνεις κριτική
Γιατί εμείς μόνο πάντα, αυτά κάνουμε. Αγνή κριτική. Αγνή κριτική στον Σέρχιο Ράμος. Λοιπόν, καταρχάς, έτσι. Αυτός δεν θα πω ποδοσφαιρική απάτη, γιατί είναι καλός ποδοσφαιριστής. Έτσι. Αλλά δεν υπάρχει, δεν έχει υπάρξει σε τόσο υψηλό επίπεδο τόσο ύπουλα βρωμιάρης ποδοσφαιριστής. Ο άνθρωπος δεν είναι σκληρός παίχτης, είναι ύπουλος και είναι και βρωμιάρης. Τρία συνεχόμενα χρόνια σε τελικούς Champions League και γενικότερα, εντάξει, όποιος ψαχτεί άμα θέλει σε YouTube και τα λοιπά, μπορεί να δει διάφορα βίντεο για τον Σέρχιο Ράμος, έτσι. Τρία συνεχόμενα χρόνια κάθομαι να παρακολουθήσω τελικό Champions League, έτσι, και ενώ θέλω να τον παρακολουθήσω ήρεμα και ωραία, έρχεται αυτό το ποδοσφαιρικό σύχαμα από την Ιβρική Χερσόνησο, ο οποίος μάλιστα, από ό,τι ξέρω, δεν είναι και τόσο έτσι φανατικός. Όπα, όπα. Ναι. Όχι, σε αυτό διαφωνώ. Θα σου πω γιατί. Δεν με νοιάζει. Άμα δεις την WAG του. Δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει. Θα την ψάξω τώρα. Αυτά είναι. Συνέχισε το λογίδριό ναι. σου. Αλλά είναι ένα ποδοσφαιρικό σύχαμα για τον οποίο πραγματικά, επειδή είναι τόσο ύπουλα βρώμικος παίχτης, θα έπρεπε να επιληφθεί η UEFA και να το επιβάλλει έστω και κατόπιν εορτής κάποια ποινή. Και για το θέατρο πέρσι στην αποβολή του Κουαδράδο, έτσι, όπου αυτός ο υπέρτατος Καραγκιόζης, το σύχαμα από την Ανδαλουσία, δεν ξέρω από πού κατάγεται, έτσι, γιατί από τη Σεβίλια τίμια, τα λοιπά. Ναι, τίμια, εντάξει. Τίμια, ρε φίλε, τι να, άμα είσαι στο Σέρχιο Ράμος και δεν έχεις και τίμια, τι να λέμε τώρα. Σωστό. Έτσι, γι' αυτό σου είπα, πρόσεξε, δεν είπα γενικά, είπα σε τόσο υψηλό επίπεδο, γιατί είναι καλός ποδοσφαιριστής, αλλά είναι ο πιο βρωμιάρης, συχαμένος ποδοσφαιριστής που έχει παίξει σε τελικό Champions League. Θα πω κάτι το οποίο δεν ισχύει, αλλά από την κλάβα του φαίνεται ότι είναι κουτοπώνυρος ναι. και η κατίνα ρε φίλε, η κατίνα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Πονηρή κλάβα, έχει τη φάτσα του Ρουφιάνου. Είναι Ρουφιάνος. γιατί μπαίνεις πιάνει μέσα σε ένα μαγαζί ας πούμε, στη δουλειά. Πας, σε κόβε πάνω μέχρι κάτω. Όχι, πας στη δουλειά ρε παιδί μου, μπαίνεις μέσα στο γραφείο πρώτη φορά και γνωρίζεις τον αδέλφο σου. Και γνωρίζεις τον Σέρχιο Ράμος και βλέπεις αυτή τη φάτσα. Το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι δεν λες ότι αυτός είναι ο Ρουφιάνος αφεντικού. Ο οποίος, αν δεν είχε πέσει στο δρόμο του Μουρίνιο να τον κάνει σοβαρό παίκτη, αυτή τη στιγμή θα έπεσε στην Αλμπαθέτε με τόσες στιαπού που έχει κάνει. Ναι ρε φίλε. Φίλε, βλέπω φωτογραφία του στη Σεβίλη όπου ήταν χωρίς το Μούση τώρα που κάνει και τα λεπτά. Και με μαλλί, σαντρέ, με λασποτήρα. Παντελής καφές. Με λασποτήρα. Έγινε άνθρωπος. Σε παρακαλώ κύριά μου τώρα. Αυτό το ζώο έγινε άνθρωπος. Αυτός εδώ λοιπόν, εδώ και τρία συναπτά έτη τουλάχιστον, καταστρέφει τους τελικούς του Champions League. Καταστρέφει τους τελικούς του Champions League γιατί είναι σύχαμα, είναι καραγκιόζης, είναι ύπουλος, είναι βρωμιάρης, έτσι, και δεν αφήνει να παιχτεί καθαρή μπάλα. Ένα πράγμα θα σου πω, γιατί λένε κάποιοι ότι εντάξει, δεν το θέλε ρε παιδί μου, τζαρτζάρισμα, ήτανε, πιαστήκαν τα χέρια τους κτλ. Καταρχάς το θέλε 100%. Ήξερε πιο μαρκάρι και γενικότερα το έκανε και νωρίς και νωρίτερα προσπάθησε να τον βγάλει εκτός παιχνιδιού τον Σαλάχ, έτσι. Ένα μεγάλο κρίμα, έτσι. Εγώ που... Λοιπόν. Οκ, okay, μπορεί να μην είμαι Λιβερπούλ, ούτε Ρεάλ είμαι, αλλά όντας έτσι φίλο Ισπανός εισαγωγικά δεν με χάλασε που το πήρε Ρεάλ. Αλλά ήταν κρίμα γιατί ο... Κοίταξε. Είδαμε άλλο παιχνίδι κατά πάντα, μας. Πάντα, ακόμα και όταν υποστηρίζω μια ομάδα φανατικά, θέλω ο αντίπαλος να παίζει κομπλέ. Εννοείται. Γιατί χάνει την έγκλη του ο ίδιος ο τελικός. Οκ, okay, τώρα κάποιος θα σου πει τι δεν μετράει αυτό. Αυτό που μετράει είναι ο τίτλος, το 13ο κτλ. Αυτά θα τα πούμε μετά. Μόνο για το τους κομμάτι όμως του το να κάτσει να δει την μπάλα, να κάτσει να δει τον τελικό. Όπως ο φίλαθος της Λίβερπουλ θυμάται την επική ανατροπή 3-3 με τη Μίλαν, όχι ξέρω εγώ με την Μονακό, και θυμάται τους παίκτες που παίζαν στη Μίλαν τότε. Και το, σε ποιους το έκανε αυτό. Ακριβώς, μεγαλώνει την αξία του. Αντίστοιχα. Εντάξει, τώρα ένα παιχταρά έχει η Λίβερπουλ, ας πούμε, φέτος. Και φεύγει από το 20, εντάξει. Το 25, τι ποτέ. Παιχνίδι βλέπεις μετά. Έτσι. Όχι ότι αποτελεί δικαιολογία. Μια Λίβερπουλ νοθρή,
Έτσι, για να πάμε και στον αγωνιστικό. Όχι, όχι, συνέχισε το πινελίξ σου. Θα συνεχίσω. Το σύχαμα αυτό, μόνη λογική υπάρχει είναι για τους φίλους του Ρεάλ Μαδρίτης. Δηλαδή, το μόνο που μπορώ να σεβαστώ πάνω του είναι ότι είναι ταγμένος στην υπηρεσία της ομάδας που τον πληρώνει. Γιατί τρία χρόνια τώρα και πολλά άλλα, ας πούμε, πριν και τα λοιπά, κάνει τα πάντα, δεν έχει ηθικούς φραγμούς σε τίποτα, προκειμένου στο τέλος της ημέρας, όταν και αρχηγός πλέον, να είναι αυτός που θα σηκώσει το τρόπαιο. Έτσι, αλλά δεν είναι αυτό το ποδόσφαιρο που θέλουμε να βλέπουμε. Μόνο οι οπαδοί της Ρεάλ Μαδρίτης, οι οποίοι είναι οι οπαδοί της Ρεάλ Μαδρίτης, έτσι, νομίζω ότι αυτό είναι μια κατηγορία από μόνο του σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι, υπάρχει η Ρεάλ και η Αντιρεάλ. Γιατί είναι τόσο μεγάλη ομάδα, δεν θα σου πω εγώ ότι δεν είναι. Είναι η Ρεάλ και οι οπαδοί που δεν είναι Ρεάλ, όπως είμαι εγώ. Αλλά μόνο για τους οπαδούς της Ρεάλ Μαδρίτης έχει αξία ο συγκεκριμένος παίκτης, και νομίζω ότι με αυτά που κάνει χτίζει μύθο για να γίνει ένας από τους θρύλους της Ρεάλ. Είναι θρύλος, 63 σαν αρχηγός, έτσι, είναι ήδη θρύλος, αλλά να συνεχίσει να είναι θρύλος και αφού σταματήσει την καριέρα του. Αλλά ό,τι και να κάνει και όσο και ευγενικός να είναι, δεν πάει να γίνει και πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης, δεν πάει να έχει κάποια στιγμή αξίωμα και στην Ισπανική Ομοσπονδία, δεν πάει να πάει και στην UEFA και πρόεδρος της Δημοκρατίας της Ισπανίας να γίνει, δεν θα σταματήσει ποτέ να είναι σύχαμα, βρωμιάρης και ύπουλος. Πάμε στο φίλο που περιμένει στη γραμμή. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Να γιάσει το στόμα σου, αγόρι μου. Να γιάσει το στόμα σου με τους χαρακτηρισμούς που έδωσες σε αυτό το σύχαμα. Και θέλω να σου πω κάτι όμως. Δεν είπατε τίποτα αυτά τα τρία χρόνια για... Εγώ πέρσι, φίλε... Κάτσε, περίμενε, άστο φίλε. Πέρσι είπα. Άστο φίλε, άστο φίλε. Πες όμως. Ένα λεπτό, για τώρα παρακολουθώ. Ναι. Δεν είπατε τίποτα για αυτά τα συχάματα τους διαιτητές που ούτε καν κάρτα. Δεν σχολιάσαμε ακόμα το τελικό. Δεν σχολιάσαμε ακόμα το τελικό. Ναι, ναι, ναι. Με συγχωρείτε, παιδιά. Όχι, να μας δίνεις καλή πάσα όμως. Ναι, θα το σχολιάσουμε. Άκουσε με λίγο. Επειδή έπαιξα παλιότερα μπάλα και ξέρω τι γίνεται, και ήθελα να είμαι διαιτητής σε αυτά τα μάτς, με το που έμπαινε αυτός να παίξει, θα το φώναζα στο 17ο. Έλα, αγόρι μου, εδώ εσύ, έξω, κόκκινη κάρτα. Έτσι. Γιατί δεν μ' αρέσει η φάτσα σου. Γιατί θα την κάνεις. Σίγουρα. Μη γελάς, γιατί θα την κάνεις. Οι Τούρκοι έχουν μια παροιμία, θέλεις να ξέρεις, που λέει ότι το πρωί άμα σηκωθείς, σπάει ξύλο τη γυναίκα σου. Γιατί δεν έκανε τίποτα η γυναίκα. Κάτι θα κάνει μέχρι. Κατάλαβες. Αν και δεν υιοθετούμε το ξύλο σε γυναίκες, να το πούμε. Όχι, δεν υιοθετούμε. Τέλος πάντων, αλίμονο. Είναι σαν αυτό που είχε πει ο Winston Churchill για τους Γερμανούς. Λέει, κάθε 20-25 χρόνια βομβαρδίστε τους. Λέει, γιατί, λέει, δεν ξέρουμε. Λέει, γιατί, λέει, ξέρουν αυτοί. Οπωσδήποτε. Θέλω να πω, εγώ σου είπα την τούφη παροιμία, η οποία είναι πολύ παλιά, ας πούμε. Αλλά. Πώς είδατε το παιχνίδι, πείτε μας λίγο γενικά τώρα, εκτός από το Ράμος, εντάξει. Κοίταξε να δεις, αυτό το χθεσινό είχε, εκτός της ελεηνότητος αυτού του παίχτη, είχε και ορισμένα πράγματα, ρε παιδιά, που δεν γίνονται ούτε να κερδίσεις τρεις φορές το λότο. Με αυτόν τον γελίο τερματοφύλακα, ο οποίος δεν πρέπει να παίζει ούτε στην τρίτη κατηγορία, και αυτός ο άνθρωπος δεν είναι λεφτά. Αυτός είναι όχι απλά παίρνει λεφτά, φίλε μου. Αυτός ο άνθρωπος έχει ήδη πάρει στην καριέρα του περισσότερα λεφτά από όσα εγώ, εσύ. Τέλος πάντων, εντάξει, πάμε παρακάτω. Θα βγάλουμε σε όλη μας τη ζωή. Αλλά προχώρα, πάμε παρακάτω. Δεν ακούω. Λέω, αυτός ο άνθρωπος έχει βγάλει ήδη στην καριέρα του, λέει, όσα λεφτά εγώ, ο Στάθης και εσύ που μιλάμε αυτή τη στιγμή στο τηλέφωνο, θα βγάλουμε σε όλη μας τη ζωή να δουλεύουμε. Πάμε παρακάτω. Δεν ξέρω πόσο έπαιρνε το μήνα, αλλά εγώ είμαι αρκετά μεγάλος στην ηλικία και είμαι αρκετά βολεμένος. Ήμουνα διευθυντής σε τράπεζα. Δώσε και σε εμάς. Οι τράπεζες ήταν τράπεζες και δεν ήταν αυτό. Πού θέλω να καταλήξω. Ωραία. Θέλω να καταλήξω, είπες μια κουβέντα. 10 φορές τα λεφτά μας ολονών έχει αυτό. Δεν ξέρω να το πω. Μου θύμισε έναν άλλον. Αρκεί να είσαι κόσμιος. Πες ό,τι θες. Πρόσεξε. Ναι, 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 ναι. Μου θύμισε έναν άλλον καφατζή, ο οποίος ήταν γελίος σαν μπάλα. Ο Σίμαν. Τον θυμάστε τον Αντικάρολ. Ναι, ναι. Ένα τσαρούχι που δεν έκανε ούτε για την πέμπτη κατηγορία εκείνος εκεί, με το τσουλούφ του μαλλιού, ας πούμε, από πίσω. Δεν είναι δυνατόν, ρε παιδιά, αυτοί οι άνθρωποι να παίζουν. Κρίμα δεν είναι για τους υπόλοιπους
συναδέλφους τους. Νομίζω ότι το τα βλέμματα... Εντάξει, κοιτάξτε, για να είμαστε... Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Να είσαι καλά, τώρα, να μην το φίλο. Κοίταξε, νομίζω ότι το βλέμμα του Κλόπ που η κάμερα εστίασε εκεί, αλλά και κάποιων συμπαικτών του... Να είμαστε δίκαιοι. Δεν θέλω να το κρίνω, ρε παιδί. Συμβαίνουν αυτά... Απλά δεν συμβαίνουν δύο γκάφες, ναι, όπως στο ίδιο παιχνίδι. Πραγματικά είναι αυτό που λέμε χθες για την Real. Υπήρχε σελινόφος, ρε φίλε. Έτσι. Υπήρχε... Ματιάχτηκαν οι άλλοι. Καταρχάς, να το πάρουμε από μεριάς... για το Ράμος, για να το κλείσουμε. Ναι. Υπάρχει διαδικτυακά ψηφοφορία όπου μαζεύουν υπογραφές, ηλεκτρονικές υπογραφές, για να τιμωρηθεί ο Σέρχιο Ράμος. Σωστό. 177.000 σωστό, άνθρωποι σωστό έχουν δηλώσει ότι θέλουν να τιμωρηθεί. Σωστό. Έτσι. Μα είναι δίκαιο. 177... Είναι δίκαιο να τιμωρηθεί. Θεωρώντας ότι το έχει κάνει επίτηδες. Είναι αντιαθλητική συμπεριφορά. Είναι δίκαιο να τιμωρηθεί. Είναι βρώμικο, ύπουλα, βρώμικο παιχνίδι. Και, και το πιο ύπουλο, το πιο ελεηνό και τρισάθλιο, έχουμε φίλο θα μιλήσει στην όλη υπόθεση, είναι ότι σηκώνεται πάνω, πάει από πάνω του, του λέει φίλε είσαι καλά και τα λοιπά, με βγαλμένο τον νόμο άλλος, έτσι, και μετά έχει τη φάτσα Παναγίτσα. Καλά, τι θα έχει. Αυτό είναι το πιο συχαμερό στην όλη υπόθεση. Γι' αυτό είναι συχαμένος. Πάμε να ακούσουμε. Ύπουλος και βρωμερός είναι για όλη την καριέρα. Πάμε. Χαίρετε. Καλησπέρα. Για τον τελικό να πω λίγο τη γνώμη. Ωραίος, έτσι. Πάμε να μιλήσουμε και για ποδόσφαιρο. Λοιπόν, είδα το παιχνίδι όντας ουδέτερος. Ούτε τη Ρεάλ συμπαθώ πολύ, ούτε την Λίβερπουλ στην Αγγλία. Θέλω να πω ότι νομίζω πως η Ρεάλ χθες στον τελικό τον κέρδισε σβηστά, παιδιά. Το είπαμε στην αρχή της εκπομπής. Όλη τη διοργάνωση στο Ρελαντί. Όλη τη διοργάνωση, όχι μόνο χθες. Τώρα, επειδή μιλάμε για τον τελικό, σίγουρα δεν έπιασε. Απλά θέλω να πω, βλέποντας τις ομάδες, νομίζω ότι η Ρεάλ αν έπιανε μια απόδοση γύρω στο 8, ας πούμε, θα... Δεν ξέρω, νομίζω ότι είναι μια κλάση ανώτερη από τη Λίβερπουλ. Βέβαια, για να μην αδικήσω και να μην λέω ότι να είναι, παίζει μεγάλο ρόλο οι γκάφες που έκανε ο τερματοφύλακας της Λίβερπουλ, δεν το συζητάω. Ο τραγικάριος. Όπως και επίσης νομίζω η Λίβερπουλ μπήκε με ενθουσιασμό, αλλά κάποια στιγμή η Ρεάλ θα ισορροπούσε. Και σου το λέω αυτό επάνω σε αυτό που λες για το Σαλάχ που βγήκε και έπαιξε μεγάλο ρόλο. Θυμάμαι πέρσι στον τελικό και με τη Γιουβέντους, πάλι κάπως έτσι είχε ξεκινήσει το παιχνίδι. Η Γιουβέντους μπήκε πιο δυνατά, έκανε και όταν ισορρόπησε η Ρεάλ τελικά έτσι τους έβαλε τρία μπαλάκια, ας πούμε. Συμφωνείς να τιμωρηθεί ο Ράμος? Έχουμε και άλλους φίλους που περιμένουν. Ο Ράμος είναι αυτός, δεν ξέρω ρε παιδιά τι να πω. Τώρα δεν θέλω να εστιάσω στο Ράμος. Ούτε θέλω να δώσω μεγαλύτερη σημασία, ας πούμε, για το παιχνίδι σε αυτή τη φάση, σε αυτό που έγινε από ότι στο παιχνίδι, ας πούμε. Αυτός είναι ο Ράμος. Τώρα, αν πρέπει να τιμωρηθεί, τι να σας πω. Ας το τιμωρήσουμε. Δεν. Μου είναι αδιάφορο. Παντελώς. Έχεις δίκιο πάντως στην άποψη. Έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις για να πάμε στον επόμενο? Όχι, αυτά. Να είσαι καλά. Ωραία, να είσαι καλά. Καλησπέρα. Πάμε στον επόμενο. 2310-287-888 στη διάσταση σας το τηλέφωνο. Πάμε, φίλε. Καλησπέρα. 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 Είστε καλά? Όλα καλά, δόξα τω Θεώ. Μπράβο. Να κάνω μια ερώτηση. Το σύγχαμα δεν είναι υβριστική κουβέντα, βρισιά? Όχι. Είναι χαρακτηρισμός. Δηλαδή, αν μας αποκαλέσει το σύγχαμα, δεν θα γίνει τίποτα, ας πούμε. Είναι χαρακτηρισμός. Γιατί ρε φίλε, σε ένα ναι, χαρακτήριζε, δηλαδή τι έχεις... Όχι, λέω ρε παιδί μου. Δηλαδή, εμείς εδώ πέρα στο Αλληλούια το χρησιμοποιούμε. Να σου πω και την, πώς τη λένε, και την επίσημη σημασία του. Σύχαμα, πράγμα ή πρόσωπο που προκαλεί αηδία, συχασιά, κάτι το συχαμερό. Γιατί είναι δηλαδή... Ωραία. Συμφωνούμε ρε παιδιά, εγώ να ρωτάω. Είπες είναι τέτοιο μηνύσιμο. Θέλει να μπει ηλικός. Α, θες να ρίξεις εσύ ρε, ανοιχτά πάμε. Ανοιχτά, λοιπόν, συγχαρητήρια στη Ρεάλ Μαδρίτης. Στο μεγαλύτερο κεντρικό αμυντικό του κόσμου του Σέρχιο Ράμος, που κατάβησε για την συνεχόμενη φορά σήκωση των προεδριών. Και πάμε για το 14ο κύριε. Και του χρόνου τέτοια εποχή πάλι να βρίζεται το Σέρχιο Ράμος σαν σύχαμα. Ωραίος. Εντάξει. Πες γιατί μου λίγο για το μάτς. Το κόμπλεξ σας έχει φτάσει μέχρι αηδίας. Πες και για το μάτς. Για το μάτς περπατητά ρε παιδιά. Δεν υπήρχε Λίβερπουλ. Δεν έκανε ευκαιρία. Δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε πουθενά. Πουθενά. Υπήρχε Ρεάλ. Περίμενε. Εντάξει. Μα για να είμαστε... 5 λεπτά έβαλε 3 goodbye. Για να είμαστε ειλικρινείς. Άκου λίγο.
Αν δεν εγώ έβαζε... επειδή, περίμενε λίγο, εσύ, εσύ είσαι Λίβερπουλ τώρα, δεν είσαι αντικειμενικός. Δεν λοιπόν, είμαι Λίβερπουλ καταρχάς. Πώς δεν είσαι Λίβερπουλ, πλάκα με κάνεις. Εντάξει, για... Έβαζες 5 λεπτά το Ράμος. Δεν είμαι Λίβερπουλ, ρε παιδιά. Άκου να σου πω, άκου να σου πω, πέρα την πλάκα. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι η Ράλ το πήρε σβηστά λόγω φανέλας, λόγω εμπειρίας, στο πώς να κατέβει στον τελικό. Δεν είχε το άγχος της Λίβερπουλ, η οποία, να το πω διαφορετικά, αν έπαιζε, αν τραυματιζόταν ο κορυφαίος παίκτης της Ρεάλ, που έχω ο Κριστιάνο, δεν θα είχε πρόβλημα η Ρεάλ να συνεχίσει το παιχνίδι. Ακριβώς, τι Λίβερπουλ... φταίει αυτό η Λίβερπουλ για το Ρεάλ για το Σαλάχ. Ας έπαιρνε 15 Σαλάχ η Λίβερπουλ. Αυτό σου λέω, παιδί μου, η Λίβερπουλ δεν είχε την εμπειρία να το διαχειριστεί αυτό και εκεί θεωρώ ότι ήταν το κλικ του αγώνα. Τώρα, εγώ δεν θεωρώ ότι ο Ράμος το έκανε για να τον τραυματίσει. Έτσι να πω και την άποψή μου. Γιατί ο Μιχάλης εδώ πέρα έκραζε 5 λεπτά. Είναι ξεκάθαρο ότι είναι. Εμένα η άποψή μου είναι ότι δεν το κάνει για να το τραυματίσει. Ότι πάει δυνατά. Τον πείραξε πάρα πολύ που έχασε και από εδώ στο βράδυ βρίζει. Ποιο? Ο διπλανό σου. Ναι, εντάξει. Εγώ είμαι ο διπλανό. Ναι, ρε, κάτσε, εντάξει. Τώρα στο τηλέφωνο μιλάω. Καταρχά δεν βρίζω από χτε βράδυ. Δεν πειράζει. Τον βρίζω τα τελευταία 4-5 χρόνια γιατί είναι βρωμιά. Έλα, εντάξει, έλα. Σας λοιπόν, πω, τι να κάνουμε ρε παιδιά. Θεωρείς, για να το κλείσουμε. Όχι, εγώ θέλω, θέλω επιβεβαιώνεις, να απαντήσεις επί τούτου. Επιβεβαιώνεις ότι είναι συνολικά το πιο εύκολο πρωταθλητριών που έχει πάρει, το πιο εύκολο Champions League όχι πρωταθλητριών που έχει πάρει Real. Να σου πω κάτι. Τις ομάδες που αντιμετώπισε για να αποκλείσει δηλαδή, για να τέσσε το τελικό, σαν ονόματα δεν ήταν εύκολο παιδιά. Έτσι. Όχι, εύκολο αγωνιστικά, δηλαδή φάνηκε πολύ εύκολο. Αποδείχθηκε αγωνιστικά ότι φέτος ήταν ευκολότερο από ό,τι πέρσι. Μα δεν έκανε κανένα τρομερό παιχνίδι, Ρεάλ. Συμφωνώ μαζί σου. Έκανε 2-3 20 λεπτά με τη Γιούβε, με την Μπάγεν. Χθες ο άλλος έκανε κουνελιές και το εκμεταλλεύτηκε αυτό φυσικά η Ρεάλ. Έτσι. Και ουσιαστικά πάει και το παίρνει. Εμένα μου θυμίζει αυτό, το Euro που πήρε η Ισπανία το δεύτερο. Με την Ιταλία το 4-0 στο τελικό. Ακριβώς έτσι είναι όπως θα λες. Όπου σε ένα καλοκαίρι δεν κατάλαβε κανένας. Πώς η Ισπανία πήγε, το πήρε, καληνύχτα. Είχε παίχτες σαν το Σέρχιο Ράμος. Να σε πω κάτι εγώ να τραυματίζουν τους αντιπάλους παίχτες. Να σε θυμίσω και κάτι άλλο λίγο. Πες και κάτι άλλο. Τελευταίο. Όταν ξεκίνησαν οι φάσεις των νοκάουτ παιχνιδιών και τύχηνε η Ρεάλ, ας πούμε, με την Παρίσι Ζερμέν, με την Γιουβέντους, με την Μπάγερν, όλοι την είχαν τελειωμένη. Θα φάει 5 από την Παρίσι Ζερμέν, θα φάει 5 από την Γιουβέντους, θα φάει 5 από την Μπάγερν. Η Αντιρεάλ. Γιατί η φανέλα της Ρεάλ μπροστά σε όλες τις υπόλοιπες είναι άστοντα. Έτσι ακριβώς. Θέλω να μου πεις κάτι τελευταίο πρωτού κλείσεις. Το έκανε και εμένα ο Σέρχιο Ράμος τον τραυματισμό, όχι τον τζαρτζάρισμα. Πρόσεξε τι λέω. Όχι. Ή δεν όχι. Το έκανε. Όχι, ρε, αφού σου λέει. Όχι. Αν ήθελα αυτό, έκανε το πρώτο λεπτό. Εντάξει. Έγινε, να είσαι καλά. Θα τον έχει στείλει άπρα. Γι' αυτό λέω ότι είναι ύπουλα βρωμιάρης. Είναι και ύπουλος. Σε θέλω να έρχεσαι... Είναι και βρωμιάρης και ύπουλος. Σε θέλω να έρχεσαι να μπριζώνεις εδώ τους Λιβερπουλέζους και τα λοιπά και τους Μπαρσελονικούς. Αύριο τον κύριο Σαγόρα. Έτσι, άντε, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Άντε, γεια σας. Λοιπόν, κοίταξε. Να πω την άποψή μου για να πάμε στο διάλειμμα, γιατί έχει πάει και 4. Εγώ θεωρώ ότι δεν τον... Αυτό που σου είπα για εκτός αέρα. Ότι, εντάξει, τώρα εδώ με κράζατε με τον Ραπτόπουλο, γιατί... Όχι στο replay, φαίνεται ότι γυρίζει. 177.000 κατασκευαστές πλυντηρίων, πάντως συνηγορούν για το αντίθετο. Έτσι. Ναι, κοίταξε, υπάρχει... Και εσείς όμως ο ποδοσφαιρικός κόσμος. Υπάρχει ο δόλος... Όσοι δεν είναι ρεάλ... Ρε άκουρε δε, αυτό που θέλω να πω. Υπάρχει δόλος, εντάξει. Δηλαδή, αν ήθελα να το τερματίσει, θα πήγαινε ρε φίλε με... Θα το πω με την μπάλα, με ναι, θα τρώγε κόκκινη. Είναι έξυπνος. Δεν σου είπα, δεν τόσο, τόσο ρε φίλε. Είναι έξυπνος. Τότε σημαίνει... Είναι ύπουλος. Τότε σημαίνει ότι είναι ο πιο εύστροφος αμυντικός στην ιστορία του... Σε top επίπεδο είναι πολύ έξυπνος παίκτης. Είναι ύπουλος παίκτης. Ο ύπουλος περιέχει και την έξυπνη έννοια μέσα. Είναι κλέβερο άνθρωπος, δεν είναι χαζός. Δεν είναι χαζός σαν το Ζιντάν να πάει να χώσει κουτουλιά στα ίσια. Την κάνει βρώμικη, την κάνει ύπουλα. Σου λέει εδώ σε έχω τσουπ, έλα πάμε κάτω να πέσω και λίγο κάπως. Ούτε κάτω από τη ζημιά, μόνο κανένα replay. Δεν βαριέσαι, έχουμε σηκώσει άλλα κι άλλα. Εδώ πέρσι κάναμε θέατρο Ναούμ και ο άλλος αποβλήθηκε. Πέρυσι... Πάρα που πίεζε η Γιούβε. Ναι, ρε, φίλε, ήταν τελειωμένο το μάτς. Όχι, είχε τελειώσει το μάτς. Νομίζω στο 3-1 το είχε γίνει αυτό το πράγμα. Καραγιώσεις. Άσε τώρα. Κοίταξε. Να τα λέμε όλα. Φέτος ο τραυματισμός του Σαλάχ ήταν κομβικός. Ήταν κομβικός για το παιχνίδι. Έχεις δίκιο σε αυτό. Έτσι. Έχεις δίκιο. Αλλά το ίδιο. Ο φίλος που βγήκε τώρα που είναι Ρεάλ είπε ότι δεν έκανε ευκαιρία Λίβερπουλ. Εντάξει, έκανε ευκαιρία Λίβερπουλ. Είχε και το δοκάρι για να σοφαρίσει το 2-2. Γενικότερα
ούτε η Ρεάλ έκανε το καλό της παιχνίδι. Όταν σου δίνει δώρο ένα γκολ, γιατί είχε, του δίνει δώρο. Βασικά, Γιάννη, έχουμε χορηγό ώρας. Αν είναι να το πάμε σε ένα, να κάνουμε ένα διπλό διάλειμμα, μην το διακόψουμε τώρα πάνω που σχολιάζουμε το παιχνίδι. Δώσε μας το OK. Λοιπόν, σου δίνει δώρο. Το είχαμε πει χθες. Αν στο πρώτο τέταρτο η Λίβερπουλ δεν σκοράρει, από εκεί και πέρα η Ρεάλ έχει την εμπειρία. Να το διαχειριστεί. Έχει τους παίκτες των μεγάλων αγώνων. Πάμε να ακούσουμε. Πάμε να ακούσουμε, ναι. Είχα πει χθες ότι αν η Λίβερπουλ δεν βάλει ένα γρήγορο γκολ για να πάρει και η ίδια ψυχολογία, αλλά και να αναγκάσει τη Ρεάλ να παίξει με την πλάτη στον τοίχο, θα ήταν πολύ δύσκολο για τη συνέχεια. Γιατί όταν πας ως outsider σε ένα τελικό, πρέπει να σκοράρεις πρώτος. Ναι, διαφορετικά αλλά ο άλλος, λεπτό με το λεπτό, κερδίζει εμπιστοσύνη, βρίσκει ναι, τα πατήματά έτσι του και μπορεί να στο κλέψει με τη λογική, όχι να στο κλέψει, να στο... λάθος λέξη, συγγνώμη. Μπορεί να σου επιβάλλει αυτό που θέλει. Και αυτό ναι, μπορεί. Αλλά πήγαινε στο Ρεάλ... ημίχρονο με 0-0. Ναι. Με 0-0, το οποίο ήταν δίκαιο 0-0 όμως. Έτσι. Έτσι. Καμία ομάδα από τις δύο στο πρώτο ημίχρονο δεν άξιζε να έχει σκορ. Είχε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία η Λίβερπουλ και μια υποψία ευκαιρία η Ρεάλ. Και έβαλε ένα γκολ το οποίο ήταν offside. Αυτό. Ναι, αυτό ρε. Φίλε, υποψία. Δεν είναι ευκαιρία. Δεν σημειώνεται στα πρακτικά που λέμε. Έτσι. Τώρα, από εκεί και πέρα, ο τραυματισμός του Σαλάχ προφανώς και έπαιξε το ρόλο του στην ψυχολογία στη Λίβερπουλ. Γιατί η Λίβερπουλ δεν πάει κάθε χρόνο τελικό όπως πάει η Ρεάλ. Ή δεν έχει παίκτες αυτού του επίπεδου. Δηλαδή, όταν μπαίνει ο Λαλάνα, που είναι ένας καλός παίκτης, αλλά δεν είναι Σαλάχ και δεν έχει τη φόρμα. Ρε, όποιος και να μπαίνει. Όποιος και να μπαίνει. Βγαίνει ο παίκτης που την έχει πάρει από το χεράκι φέτος και έχει γίνει Μέση φέτος. Η χρονιά του Σαλάχ είναι επίπεδου Μέση. Πρόσεξε. Και πάμε τώρα στο πώς το λένε. Στο σχολιασμό. Στο δεύτερο κομμάτι. Μπαίνει στο δεύτερο ημίχρονο Ρεάλ, ξέρει τι ζητάει. Έτσι. Και λες ότι το match θα πάει κούτσου κούτσου για να το πάρει Ρεάλ με μια ευκαιρία. Τη κάνει δώρο η άμυνα της Λίβερπουλ. Την ευκαιρία με τον Ίσκο, γιατί είναι πάσα προς τα πίσω. Έτσι. Είναι πάσα προς τα πίσω και απλά ο Ίσκο βάζει το πόδι του και πλασάρει ψηλά. Και πάει στο δοκάρι. Πρώτο καμπανάκι. Και δεύτερο, για μένα, το πιο γελίο γκολ που έχω δει σε τελικό οποιασδήποτε διοργάνωσης. Δηλαδή από τελικό κυπέλου Ελλάδος μέχρι τελικό εψημή και βάλε μέσα τελικούς Champions League, Mundial. Δεν έχω ξαναδεί πιο γελίο γκολ. Αφού και ο ίδιος ο Μπενζεμά γελούσε και τα μουστάκια του. Τέτοια γκάφα τερματοφύλακα, γιατί δεν είναι καν γκάφα αυτό το πράγμα. Τέτοιο δώρο. Το έχω δει μόνο σε 5x5 που πάμε και παίζουμε εμείς στα πλαστικά οι υπέρβαροι. Έτσι. Και πάμε και παίζουμε για το χαβαλέ και βλέπεις κάτι τέτοιες φάσεις και γελάς. Αλλά σε τέτοιο επίπεδο, όχι, είναι δώρο. Παρότι δίνει το δωράκι αυτό ο τερματοφύλακας της Λίβερπουλ. Αντεπιτίθεται η Λίβερπουλ. Σε μια φάση στημένη από κόρνερ, έρχεται η Λίβερπουλ και ισοφαρίζει. Και είναι εκεί που λες, θα πάρει την ψυχολογία. Έτσι, γιατί και ισοφαρίζει. Κόντρα και τι γίνεται στη ροή του αγώνα. Και εδώ είναι αυτό δεν είναι κοντά στη ροή του αγώνα. Είναι η αλλαγή που κάνει κάθε φορά ο Ζιντάν στο 60. Κόντρα στη ροή του αγώνα εννοώ παικτικά. Δηλαδή είχε αρχίσει να πιέζει η Λίβερπουλ. Κοιτάξτε, να είμαστε δίκαιοι. Δεν είχε αρχίσει να πιέζει η Λίβερπουλ. Απλά ισοφάρισε στην πρώτη φάση που βρήκε. Έτσι. Ναι. Δεν ξέρει τι θα γινόταν μετά. Απλά κάνε την αλλαγή ο Ζιντάν που εγώ εκείνη την ώρα κράζω. Έτσι. Είναι και που λένε μου ο Ίσκο, έτσι ξέρει. Αλλά ναι, εκείνη την ώρα κράζω. Λέω τι κάνει, ρε φίλε. Βγάζει το μοναδικό σου παίκτη ο οποίο είναι κινητικό. Εγώ θα βγάζα Μπενζεμά, α πούμε. Τι, επειδή έβαλε τον γκολ. Οποιοδήποτε θα βάζει το ποδάρι του εκεί πέρα θα βάζει γκολ. Εντάξει, εκεί βγάζει τον Μπενζεμά κανονικά. Έτσι. Και βάζει τον Μπέιλ. Και ο Μπέιλ στην πρώτη επαφή με την μπάλα. Βάζει ένα από τα. Για μένα το πιο θεαματικό γκολ. Γιατί είναι το μάτς στο 1-1. Είναι τελικός όπου ουσιαστικά μπαίνει σε αλλαγή και βάζει αυτή την απίστευτη γκολάρα. Απίστευτο. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Πως Ζιντάν κρατούσε την καράφλα του και του πέσανε ρε φίλε και τα κυβλεφαρίδες. Δεν υπάρχει τον γκολ. Έτσι. Και αυτό ήθελα να πω. Είναι κρίμα. Είδε όνειρο. Είναι κρίμα ο Καράφλας είδε όνειρο. 2,5 χρόνια προπονητής και έχει πάρει 3 Champions League. Ο Γκαστόνε. Έτσι. Άνθρωποι είναι 15-20 χρόνια προπονητές και έχουν πάρει 1-2 και είναι, ξέρω εγώ, πώς τα λένε, της καριέρας τους, τα πικ της καριέρας τους. Και ο άλλος έχει πάρει 3 σε 2,5 χρόνια, ρε φίλε. Τι να πεις. Τι να πεις, να άμα σε θέλει, να σε θέλει, γι' αυτό σου λέω. Τον ήθελε.
Να... Και πάνω που η Λίβερπουλ πιέζει για να ισοφαρίσει τον γκολ του Μπέλκη, εκεί ήταν το σημείο που πίεσε. Έτσι ναι. Είχε και το δοκάρι με τον Μανέ και γενικότερα. Εκεί λογικό είναι, ρε παιδί μου, ναι. Να αντιδράσει η Λίβερπουλ. Ναι. Έρχεται ένα σουτ από το πουθενά του Μπέλ, ο οποίος απομακρύνει. Εντάξει, δεν είναι από το πουθενά. Το θέλει. Το θέλει, το θέλει. Όχι, από το πουθενά εννοώ. Η μπάλα πάει. Αν το δεις στο replay, γιατί στην κανονική διάρκεια. Στην κανονική, πώς τη λένε, φάνηκε ότι ήταν τελείως πνίξιμο. Αλλά πρόσεξε τι γίνεται. Η μπάλα παίρνει αυτό το μπανάνα που λέμε, την μπανάνα που κάνει ο Βραζιλιάνοι, όπου η μπάλα πέφτει απότομα και αλλάζει κάπως πορεία. Προς το τέλος και μπερδεύει τον. Και ενώ ο Κάριος, ο οποίος είναι σε κακή ψυχολογία, προφανώς, έτσι. Είναι σε κακή ψυχολογία ένας παίκτης ο οποίος δεν έχει παραστάσεις. Έτσι. Δηλαδή του ρίχνει ακόμα περισσότερο την ψυχολογία. Και τι γίνεται. Αλλάζει απόφαση την ώρα που έρχεται την μπάλα προς τα πάνω του, ενώ δείχνει ότι πάει να τη διώξει με μπουνιά, ανοίγει μετά τα χέρια. Και σπάει τα χέρια. Για να την μπλοκάρει και ουσιαστικά η μπάλα μπαίνει μέσα. Είναι. Τραγικό λάθος. Ναι. Λάθος όμως το οποίο γίνεται. Γίνεται. Δηλαδή, αλλά... το τρίτο γκολ της Ρεάλ είναι ένα λάθος τερματοφύλακα το οποίο γίνεται. Το έχουμε ξαναδεί. Δεν είναι η πρώτη φορά. Το έχουμε ξαναδεί. Το πρώτο γκολ είναι κωμικοτραγικό. Έτσι. Το πρώτο ξεκάθαρα. Δεν γίνεται. Από εκεί και πέρα, για μένα η φάση, η γελία φάση του τελικού είναι όπου αν το δεις στο replay, το είδα προηγουμένως ξανά και ξανά, είναι που βγαίνει ο Κριστιάνο, ο οποίος για άλλο ένα τελικό δεν ήταν πρωταγωνιστής. Όχι. Δεν λέω ότι ήταν κακός, προσέχω τα λόγια μου, αλλά δεν ξεχωρίζει. Δεν ήταν πρωταγωνιστής. Που μας έχει συνηθίσει να είναι πρωταγωνιστής μέχρι τον τελικό. Αν το δεις και με τη United... Και γενικά, ακόμα και, όταν ακόμα και σε τελικούς που έχει σκοράρει, ακόμα και σε τελικούς που έχει σκοράρει, δεν, ήταν αυτό δεν που είναι στην ομάδα. Ο πρωταγωνιστής. Έτσι. Αλλά είναι ο παίκτης ο οποίος τη φτάνει μέχρι εδώ. Έτσι. Ξεκάθαρα. Και με την Πορτογαλία. Δηλαδή έχει πέντε τελικούς. Πέντε με τη Ρεάλ, κάτσε γιατί τα έχω χάσει. Έχει πέντε τελικούς Champions League. Όχι, έξι τελικούς Champions League σύνολο. Έτσι, δύο με United. Ευτυχώς θα πω εγώ. Και έχει και έναν με την Εθνική Πορτογαλίας, όπου σε αυτούς τους 7 τελικούς, άμα τον δεις, λες, άμα δεν ήξερες ότι είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο, έτσι βάλεις έναν εξωγήινο, έτσι θα πει, εντάξει μωρέ, εντάξει, ναι, ένα γρανάζι της ομάδας. Ενώ πρακτικά είναι ο παίκτης ο οποίος την παίρνει από το χεράκι και, ναι, με τα γκολ του εννοώ, έτσι. Δεν είναι... Μιλάς για τη φάση Μπέιλ Ρονάλντο στο τέλος. Μιλάω με τη φάση που βγαίνει μόνο στο Κριστιάνο. Ο οποίος είσαι σίγουρος ότι θα σκάσει την τρίπλα και πέρα για να σουτάρει, γιατί θέλει να βάλει γκολ. Έτσι ξεκάθαρα. Και είναι που κάνει την μπούκα ο παδός. Μπαίνει μέσα. Ναι, ναι. Αλλά τι γίνεται, ναι. Πρόσεξε το. Ο παδός μπαίνει μέχρι μέσα και σταματάει. Κατάλαβες τι κάνει. Μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο και σταματάει γιατί βλέπει τη φάση. Γιατί κατάλαβες τι θέλει να κάνει, θέλει να αφήσει τη φάση. Και εκείνη την ώρα ορμάνε δύο σεκιουριτάδες οι οποίοι τον σπρώχνουν, τον πετάνε κάτω και ουσιαστικά εκεί διακόπτει τη φάση. Δηλαδή παίζει. Ο παδός να πήγαινε εκεί να τελείωνε, να προλάβαινε να κάνει το σουτ το Κριστιάνο. Ναι, το έλεξε, δεν είχε νόημα, ρε, γιατί ήταν φιάσκο. Ήταν φιάσκο. Ξεφτύλα. Ναι. Νομίζω από τους πιο. Για τους διοργανωτές στο τέλος ήταν γελίο αυτό το πράγμα. Για το πιο εξευτελιστικά πράγμα. Να μπαίνει μέσα ο άλλος εν ώρα αγώνα, ρε φίλε. Την ώρα της φάσης, φίλε. Όχι. Ναι, και πρόλαβε την ώρα αγώνα. Δηλαδή πρόλαβε και χάλασε τη φάση. Σε τελικό τσάμπιονς. Αλλά σου λέω. Αυτό δεν έχει συμβεί. Ούτε σε τελικό ελληνικού κυπέλου. Παρατήρησε το. Τρέχει, μπαίνει μέσα, γιατί το έχει δείξει η UEFA για να... και η FIFA. Σε τέτοιου επίπεδου, επειδή είχαν συμβεί πολλά, θυμάσαι με Jimmy Jam, με Εθνική κτλ. Με Μπαρτσελώνα. Έχουν γίνει πολλές μπούκες. Για να το σταματήσει αυτό, αποφάσισε να μην τα προβάλλει αυτά. Δηλαδή, πάντα, αν παρακολουθήσετε, δείχνει κοντινά μετά σε ποδοσφαιριστές και τα λοιπά. Δεν θέλει να φαίνονται. Ναι. Αλλά εκεί δεν μπορούσε να μείνει το πρόβλημα γιατί ήταν η φάση. Ναι, αλλά άμα το δεις, τρέχει μέχρι μέσα και επειδή καταλαβαίνει ότι βγαίνει η φάση αυτή τη στιγμή, έτσι, σταματάει. Δηλαδή θα μπορούσε να ολοκληρωθεί η φάση παρότι μπαίνει μέσα, ας πούμε, ένας εξωτερικός παράγοντας που θα ήταν πάλι λάθος, αλλά η φάση θα ολοκληρωνόταν. Και επειδή ορμάνε οι σεκιουριτάδες να τον πιάσουν. Σταματάνε. Έτσι, ναι, πέφτουν μέσα. Γιατί μπαίνουν πιο μέσα, ας πούμε. Και εκεί σταματάει. Και εκεί στην αρχή τσατίζεται ο Κριστιάνο. Για να δει, δηλαδή, τι αυτό. Τσατίζεται και λέει, μου χάλασε τον κόλλε. Και μετά τον πιάνει γέλιο. Γιατί πραγματικά είναι γέλιο. Ευτυχώς θα πω εγώ, γιατί δεν θα άντεχα σε έναν ακόμη παιχνίδι να δω τους γυμνασμένους Κυριακούς. Εγώ το είχα δει όνειρο. Κορυφαίου παίκτη όμως. Το είχα δει όνειρο. Το είχα δει όνειρο να σκοράρει απέναντι στη Λίβερπουλ. Δεν βγήκε δυστυχώς. Κριστιάνο Ρονάλντο. Αυτά για τα too much. Ναι. Τώρα θα επαναλάβω αυτό που είπα και στην αρχή. Μέτριο παιχνίδι.
Πολύ μέτριο παιχνίδι. Ναι, 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 μέτριο. Αλλά ήταν ένα παιχνίδι το οποίο θα το θυμόμαστε. Για τη φάση του Ράμος. Είναι ακριβώς. Είναι τέτοια παιχνίδια, τέτοια τελική. Θα σου δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Ιταλία-Γαλλία. Τελικός Μουντιάλ. Κεφαλιά Ζιντάν. Παρότι ήταν ένας κακός τελικός. Ποιοτικά εννοώ. Θα το θυμάσαι για την κουτουλιά του Ζιντάν. Εννοείται. Αυτός ο τελικός της Ρεάλ. Θέλω να σου πω ότι αυτή η κουτουλιά, φίλε, επειδή έχω ζήσει στην Ολλανδία, ναι, έχει γίνει στην Χάγη συγκεκριμένα που ζούσα άγαλμα, σε μια μεγάλο, έτσι, 6-7 μέτρα ύψος, σε μια από τις μεγάλες πλατείες της Χάγης. Η κουτουλιά. Η κουτουλιά. Σαν, ας πούμε, αξιομνημόνευτη. Έχει γίνει άγαλμα. Φάση. Είναι ο Ζιζού με το Ματεράτσι και είναι η κουτουλιά. Είναι η στιγμή της κουτουλιάς. Αλλά τόσο θα θυμόμαστε αυτό το τελικό για τη φάση με τον Ράμος και τον Σαλάχ. Θα θυμόμαστε αυτό το τελικό για τις γκάφες του Κάριους και θεωρώ ότι σίγουρα θα είναι το goal του Μπέιλ. Κομβικό, ακριβώς, το goal του Μπέιλ. Ένα από τα, ίσως το καλύτερο που ή ένα από τα καλύτερα. Που δίνει τέλος πάντων το τρόπο στην. Σε τελικό μόνο με του Ζιντάν μπορώ να το συγκρίνω. Έτσι, σαν αυτό, θεαματικό, έτσι. Είναι αντίστοιχη, νομίζω είναι λίγο πιο θεαματικό. Αν και δεν ξέρω αν είναι τόσο δύσκολο. Είναι το ίδιο δύσκολο. Γιατί το άλλο είναι σταθερός και με κάτω το πόδι σου λέει. Τέλος πάντων, είναι γκολάρες και τα δύο. Είναι σαν να συγκρίνεις τώρα δύο θεογκούμενες. Σωστό. Είναι θέμα γούστου μετά. Δύο μοντέλα της Victoria's Secret. Ναι, το θέμα είναι τώρα, μιας και έχουμε έτσι κανένα δεκάλεπτο ακόμα να πάμε μέχρι το διάλειμμα, αφήνεις τον Μπέιλ να φύγει. Δηλαδή, εγώ τώρα και τώρα θέλω να ξαναπάρει αυτός ο φίλος της Ρεάλ. Εγώ πιστεύω, τι κάνει δηλαδή η Ρεάλ σε μια σεζόν, μάλλον να το πω. Εσύ πιστεύεις ότι τα ξυλώνει η Ρεάλ τους πάντες. Όχι, ακουγόταν όμως πολύ έντονα. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα διώχνουν και το Ζιντάν. Δεν το πιστεύω ότι θα διώχνουν το Ζιντάν, παρότι ακούστηκε ότι αν δεν το πάρει το Champions League, επειδή βγήκε τρίτος στην Ισπανία, το οποίο είναι αποτυχία. Γιατί η Ρεάλ ούτε καν δεύτερη δηλαδή. Ναι. Έτσι, ότι θα έφευγε ο Ζιντάν. Εγώ δεν πιστεύω ότι. Ο Ζιντάν αυτή τη στιγμή δείχνει ότι είναι σε καλό δρόμο. Γιατί ξέρει το μαγαζί, να το πω έτσι απλά. Είναι ένας θρύλος του μαγαζιού και ένας αναβλητής. Οπότε, πού να πάει η Ρεάλ, να πάει σε τι. Να πάει σε τι Ρεάλ αυτή τη στιγμή. Εγώ συμφωνώ προσωπικά. Να αλλάξει τελείως. Ο Ζιντάν έρχεται και πατάει πάνω σε δύο προπονητές που έχτισαν όλη αυτή τη διαδικασία. Στο Μουρίνιο και τον Αντσέλο. Ακριβώς. Γιατί ο Μουρίνιο της έδωσε ξανά το winning mentality, δηλαδή να είναι η Ρεάλ η οποία σε τέτοιες διοργανώσεις με νοκάουτ να ξέρει να κερδίζει, παρότι τρεις φορές αποκλείστηκε στα ημιτελικά. Okay, αλλά θυμάσαι ότι αποκλείστηκε παρότι ήταν πολύ κοντά στο να αποκριθεί σε τελικό. Ήρθε ο Αντσελότη, της έβαλε αυτά που χρειαζόταν για να την κάνει μια ομάδα, γιατί ο Αντσελότη είναι άριστος διαχειριστής προσωπικότητων. Έτσι, σε αυτό το κομμάτι πολλοί τον έχουν κατηγορήσει ότι okay, και με τη Μίλαν είχε ομαδάρα και με τη υλικό εννοώ, έτσι, υλικό παικτών και με στην Μπάγκερν και τα λοιπά. Και άλλοι είχαν υλικό παικτών φοβερό, ναι, και δεν κάνανε. Ξέρει να διαχειρίζεται προσωπικότητες ο Αντσελότη. Είναι άριστος στο να διαχειρίζεται τα αποδυτήρια. Έτσι. Οπότε η χρήση του Ζιντάν είναι έρχομαι, παίρνω κάτι έτοιμο και βάζω δικές μου πινελιές και το έχει κάνει ιδανικά αυτό. Τώρα, προφανώς και δεν αξίζει το credit ενός προπονητή ο οποίος πήρε 3 Champions League. Δεν είναι δουλειά Ζιντάν αυτό. Αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή. Χτίζεις εσύ και έρχεται κάποιος άλλος και παίρνει το. Είσαι εσύ υπουργός, έρχεσαι, χτίζεις, κάνεις ένα και έρχεται το επόμενο και κάνετε αγκένεια. Έτσι είναι η ζωή. Να έμενες, να σε ψήφιζε ο κόσμος να ξαναβγείς. Για να κάνεις εσύ τα θυρανίξια. Τι να σε κάνω. Τα θυρανίξια, μ' αρέσει. Έτσι είναι. Έτσι είναι η ζωή. Έτσι είναι η ζωή και ο Ζιντάν έχει άστρο. Δεν θεωρώ ότι. Μένει Μπέιλ. Εγώ θα τον έδινα. Γιατί αυτή τη στιγμή ο Μπέιλ αγωνιστικά είναι στο. Η μετοχή Gareth Bale είναι στο υψηλότερο σημείο, στο υψηλότερο σημείο για τα δεδομένα τα οποία φάνταζε τα τελευταία δύο χρόνια. Δηλαδή, ναι, τον πήρε με ένα ποσό ρεκόρ τότε στα 100 και έλεγες ότι θα τον πουλήσει, δεν θα τον πουλήσει τα ίδια χρήματα. Γιατί έχουν ανέβει κιόλας, έτσι, τα ποσά πλέον. Αντίστοιχα, δηλαδή, ναι, στην Αγγλία όντως θα βρεθεί ομάδα να δώσει τα 100 για τον Bale. Αυτή τη στιγμή όμως με την κολάρα που έχει βάσει τον τελικό και γενικότερα με το κλείσιμο της χρονιάς, νομίζω ότι έχει ανεβάσει κατά πολύ την αξία του. Και είναι ευκαιρία για τη Ρεάλ να πάρει ένα παίκτη για βασικό. Γιατί από ό,τι φαίνεται ο Μπέιλ δεν λογίζεται ως βασικός στη Ρεάλ. Και είναι κρίμα να έχει ένα τέτοιο παίκτη ο οποίος δεν παίζει. Και μάλιστα έχει ακουστεί ο Μπέιλ για την Λίβερπουλ, έτσι.
την ομάδα που. Για όλες τις αγγλικές θα ακουστεί. Για όλες τις αγγλικές. Νομίζω ότι μπορεί να παίξει σε όλες. Ε, ναι, άνετα. Άνετα. Είναι από τους top παίκτες. Κοίταξε, ο Μπέιλ το πρόβλημα που είχε ήταν ανέκαθεν το γεγονός ότι δεν έχει μια ξεκάθαρη θέση στο γήπεδο. Δηλαδή στην Tottenham ήταν ένας παίκτης ο οποίος στην αρχή της καριέρας του, τα πολύ μικρά, θεωρούνταν και αριστερό μπακ στην αρχή. Έτσι. Ένας επιθετικογενής, ας πούμε, ή το φτερό. Μετά έγινε Winger, εξτρέμ, ναι. Πήγε στη Real, προσπάθησαν να τον βάλουν να παίζει, γιατί η Real παίζει με τρεις, αλλά δεν παίζει με εξτρέμ ακριβώς. Είναι δηλαδή πιο κοντά γραμμές, πιο κοντά στην περιοχή, πιο κοντά στον άξονα, γιατί κινούνται, έχουν ένα πολύ καλό, ας πούμε, μια πολύ καλή κίνηση χωρίς την μπάλα. Τον θεωρείς Winger τον... ναι, κλασικό εξτρέμ είναι. Απλά είναι ένα εξτρέμ το οποίο δεν σου δίνει, ρε παιδί μου, τα 20 γκολ, ας πούμε, τη χρονιά. Έτσι. Αλλά είναι ένας πάρα πολύ γρήγορος παίκτης, τρομερή ταχυδύναμη. Τεχνίτης για Βρετανός. Πολύ καλός. Όχι, τρομερός. Αλλά ναι, δεν έχει ταιριάζει. Ωραίο σουτ. Δεν ταιριάζει. Όπως και να το κάνουμε. Εντάξει, τώρα ξέρεις τι είναι που λένε, αλλά, ο Μπέιλ. Είναι που λένε, αλλά ο Ίσκο ταιριάζει πιο πολύ. Τον Κριστιάνο Ρονάλντο στην αρχή της καριέρας του. Όχι, ρε, εντάξει, ο Κριστιάνο ήταν πιο ζόγκλερ στην αρχή της καριέρας του. Ναι, κοίταξε όμως, αυτό ήταν λίγο πιο μονοδιάστατος. Τον θυμίζει γιατί είναι ψηλός και έχει, έχει μεγάλη ταχύτητα με και χωρίς την μπάλα. Έχει ταχύτητα, έχει καλά χτυπήματα. Γενικότερα, ας πούμε. Δεν έγινε πάντως Κριστιάνο. Όχι, όχι. Σε καμία περίπτωση. Ίσως και λόγω χαρακτήρα. Ναι, εντάξει, λέω. Δεν έχουν όλοι τον ίδιο χαρακτήρα να γίνουν star, έτσι. Σίγουρα. Δεν έχουν όλοι τον ίδιο χαρακτήρα. Εγώ νομίζω ότι ταιριάζει πιο πολύ το αγγλικό ποδόσφαιρο του Μπέιλ. Και νομίζω ότι. Καλή ευκαιρία να είναι τσιμπήσει τα μαμ για Manchester και Liverpool. Τσιμπά από εκεί 150. Σίγουρα όχι. Αν είσαι Real, σίγουρα όχι για City. Τσιμπά από εκεί 150. Που ακούστηκε. Η City κλείνει το Μαχρέζ, ρε φίλε. Τέτοιους παίκτες θέλει ο Πεπ. Δεν θέλει. Θέλει κοντο. Τούτανους. Α, μπράβο. Τέτοιους θέλει. Δεν είναι για Μπέιλ. Δεν είναι για Μπέιλ. Το ποδόσφαιρο του Γουαρδιόλα, έτσι. Ναι. Από την άλλη, μια χαρά κίνηση είναι να πάει στη United, ας πούμε. Σίγουρα, το θέμα. Μην καταστραφείς την όλη φάση, έτσι. Βέβαια, ελείψει βέβαια αυτό. Δηλαδή, είναι ένας παίκτης ο οποίος θα φύγει ο Ποκμπά και θα. Δεν είναι στην ίδια θέση, βέβαια. Όχι, ρε, παίζει Ποκμπά. Δεν θα παίξει στη θέση του Ποκμπά. Ναι, θέλω να σου πω αντίστοιχα για απλά θα παίξει Σάντσεθ από τη μία, Μπέιλ και Λουκάκου. Αυτοί. Και θα πάνε οι μικροί, οι Ράσφορντ και τέτοια, θα πάνε αλλαγή. Εντάξει, αναγκαστικά έτσι θα το πάει. Αλλά. Εκεί τώρα μην πιάσουμε θέμα, δεν ξέρω τι. Τα τελευταία δύο χρόνια είναι σε πολύ περίεργο φεγγάρι. Περίεργο φεγγάρι και ο Ζωζέ και η United γενικότερα είναι και μια ομάδα που έχει πολύ. Στο κομμάτι φιλοσοφίας είναι σε περίεργο φεγγάρι. Όχι στο κομμάτι αποτελεσμάτων. Φαίνεται σαν να τον έχει προσπεράσει το ποδόσφαιρο. Φαίνεται. Πρόσεξε. Δεν το πιστεύω. Είναι αυτό. Πολύ μικρός ακόμη για να το πούμε αυτό το πράγμα για τον Μουρίνιο. Έχει πέσει σε λούμπα εγωισμού για μένα. Μάλιστα. Προπονητικά. Εντάξει. Αλλά μην πιάσουμε το θέμα τώρα, Ζωζέ. Άστο. Να πούμε την επόμενη μέρα της Ρεάλ και την επόμενη μέρα της Λίβερπουλ. Η Ρεάλ σώζει τη χρονιά. Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Δημιουργεί μύθο. Έχει φτάσει στα 13. Η επόμενη ομάδα είναι στα 7. Η Μίλαν. Η οποία τα επόμενα δεν χρόνια να... δεν τη βλέπω να μπορεί να πάει στα 8. Έτσι. Μιλάμε τώρα για. Και μετά είναι η Λίβερπουλ. Τρομακτικά. Με την Μπαρσελόνα στα 5. Ναι. Ναι. Μιλάμε τώρα για τρομακτικά είναι απίστευτο, νούμερα είναι κατακτήσεων. Κοιτάξτε, και άντε να πεις ότι έχει τα παλιά 6, του 60. Ναι, τα... 4 σε 5 χρόνια όχι, έχει πάρει. Είναι τα τελευταία χρόνια. Παίζει στο Champions League λες και είναι το σπίτι της. Έτσι κυριολεκτικά δηλαδή. Ναι, είναι όπως σε Σεβίλη στο Europa League. Ακριβώς. Ξεκινάει και λες ότι. Okay, ποιος θα παίξει τελικό με τη Σεβίλη. Αυτή τη διοργάνωση. Ποιος θα παίξει τελικό με τη Σεβίλη, λες. Έκανε αυτή τη διοργάνωση το υποχείριό της. Για να μην πω κάποια χειρότερη λέξη που ναι, επιτρέπεται στην ποδοσφαιρική αργό. Πάντως δεν είναι. Πώς θα το πω. Δεν είναι κάτι το πολύ δύσκολο να γίνει από οποιαδήποτε ομάδα. Απλά η Real. Ήταν πιο ουσιαστική και το έκανε. Θα μπορούσε να το κάνει και η Μπαρσελόνα τα προηγούμενα χρόνια. Απλά η Μπαρσελόνα έπεφτε πάνω, ας πούμε, σε. Που έπεσε πάνω στην Ίντερ, φίλε. Έτσι. Του Μουρίνιο. Που αν την περνούσε, ας πούμε, εντάξει, με την Μπάγκερ θα την έπαιρνε στο τελικό. Καταλαβες. Δηλαδή, είναι οι λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά, αλλά τι να κάνουμε. Έτσι με το άστρο. Έπεσε σε κακό φεγγάρι ένα βράδυ. Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή... Υποτίμησε τη Ρώμα. Ακριβώς. Δεν υποτίμησε κανέναν. Κανέναν ποτέ. Από την άλλη, αν το δεις, για να κλείσουμε με τη Real, πήγα να πω πριν ότι δίνεις με 150 τον Bale,
δίνεις και ακόμα έναν, ας πούμε, γύρω στο 100 και πας και παίρνεις Neymar για μένα. Εκεί θα είναι το έπος. Ναι. Εκεί θα είναι το έπος και το χτύπημα αντίστοιχα στην Μπαρσελόνα. Η οποία Μπαρσελόνα πήρε Griezmann. Δυναμώνει πολύ. Δυναμώνει. Έτσι. Το θέμα είναι ο Griezmann. Μην το πάμε. Ας την Μπαρσελόνα είναι. Πάμε στη Λίβερπουλ. Για Ρεάλ να το κλείσω. Κλείσε για Ρεάλ και πάμε στη Λίβερπουλ. Έκλεισε τη χρονιά θετικά. Με κάτι το οποίο είναι πολύ δύσκολο να επαναληφθεί. Έτσι, δηλαδή τρία χρόνια να το πάρει σε ρί. Μην το πάρει και του χρόνου. Ναι. Και απλά το... αυτό για να το. Άμα το δεις λίγο στα χαρτιά, χωρίς να δεις αγώνες κτλ. Η Ρεάλ απέκλεισε την Παρί, απέκλεισε τη Γιουβέντους, απέκλεισε την Μπάγερν Μονάχου και τη Λίβερπουλ. Έτσι. Δεν απέκλεισε λιμά. Όχι. 4-4 δικαιότατα με βάση τους αντιπάλους που τελείωσε. Που καθάρισε. Έτσι. Άρα δεν μπορούμε να πούμε για καλές κληρώσεις και για δεν ξέρω τι εγώ τι. Με σβηστά. Θα πω τώρα εκείνο το, με τον Μπουφόν, τέλος πάντων, τελευταία. Πάλι εντάξει, την παράταση πήγαινε, ρε φίλε. Okay. Ναι, ότι πήρε το σφύριγμα εκεί, εντάξει, okay, το πήρε, ναι. Άρα εντάξει, ρε άλυση. Θα πάρεις και ένα σφύριγμα σε τόσα παιχνίδια. Είσαι όντως βάση τίτλων. Αυτά για Ρεάλ. Για Λίβερπουλ. Πρέπει με κάποιο τρόπο να κρατήσει το Σαλάχ και να μην κάνει το ίδιο λάθος που έκανε με το Σουάρεθ. Γιατί είδαμε την πορεία του Σουάρεθ. Έτσι. Και τώρα, άμα σκέφτεσαι τι θα μπορούσε να κάνει η Λίβερπουλ κρατώντας τον καλύτερο της παίκτη. Γιατί ο Σαλάχ κάνει καλύτερο και τον Μανέ. Σίγουρα. Έτσι. Αντίστοιχα, πρέπει να σκάσει λεφτά η Λίβερπουλ για να διεκδικήσει ένα πρωτάθλημα. Αυτό που έκανε προ τετραετίας. Με τον Ρότζερς. Ναι. Πρέπει να το κάνει αυτό. Δεν. Για μένα είναι πιο δύσκολο να πάρεις πρωτάθλημα στην Αγγλία από το να πάρεις το Champions League. Βέβαια, βέβαια. Γιατί το Champions League είναι 6 μάτς knockout. Συγκεκριμένα θα σου πω. Μπορεί να βρεθεί σε καλό φεγγάρι ένα δίμηνο και να το κάνεις. Συγκεκριμένα θα σου πω τη δήλωση του Τζον Χένρι, του ιδιοκτήτη της Λίβερπουλ, για Κουτίνιο και Σουάρεθ. Έτσι. Για Κουτίνιο δεν είναι επίπεδο Σουάρεθ. Γιατί ο Κουτίνιο ήταν ένας πάρα πολύ καλός παίκτης για τη Λίβερπουλ, αλλά. Δεν ήταν αυτό που λέμε σεληνιασμένο. Όχι, ο Σουάρεθ είναι επικός φορ. Ναι, και το συνεχίζει και το κάνει στην Παρσελόνα. Είναι απίστευτος παίκτης. Ο Σαλάχ άλλος είναι ερωτηματικός παίκτης. Αλλά δεν είναι ύπουλα βρώμικος ο συγκεκριμένος. Είναι ξεκάθαρο. Είναι μπούφος. Ναι, είναι και το χήμα. Ναι. Αλλά ο Σαλάχ τώρα είναι ένα ερωτηματικό εδώ πέρα. Θα μπορέσει να συνεχίσει να κάνει τα ίδια πράγματα. Φέτος η σεζόν ήταν επίκαιρη. Και γιατί να μην μπορέσει. Γιατί όχι. Ίδιος προπονητής θα είναι, ίδια φιλοσοφία θα είναι. Άρα πρακτικά εσύ λες ότι η Λίβερπουλ κρατάει συνταγή, κρατάει Κλοπ, κρατάει Σαλάχ, τον ενισχύει με 2-3 top παίκτες. Δηλαδή πρέπει επιβάλλεται να ρίξει ένα 300, να το πούμε. Εντάξει, τα λεφτά, ρε φίλε, πλέον δεν είναι. Τα λεφτά είναι πολλά ούτως ή άλλως. Τι 300 στην πιάτσα για να πάρει 2-3 Σαλάχ σε άλλες θέσεις. Όχι Σαλάχ. Πρέπει να πάρει 2-3 παίκτες οι οποίοι είναι παίκτες με παραστάσεις. Δηλαδή, και να πω και κάτι άλλο. Πρέπει να πάει να βρει. Με Ρέινα τέρμα θα το έπαιρνε η Λίβερπουλ. Τώρα θα τι το έπαιρνε. Εντάξει, τώρα. Έτσι. Γιατί ακούστηκε. Δεν ξέρω αν θα το έπαιρνε, φίλε. Εντάξει, τώρα αυτά είναι υποθετικά. Ακούστηκε ο Ρέινα, βέβαια. Εντάξει, είναι πολύ μεγάλο ηλικία. Για τερματοφύλακα δεν είναι, αλλά είναι μεγάλο. Ο Ντοναρούμα ακούστηκε. Αυτό είναι πολύ καλή επιλογή. Έτσι. Χτίζει το νέο Μπουφόν. Μάλιστα. Μπορεί ακόμα να μην είναι έτοιμο για τέτοιο επίπεδο, πιστεύω εγώ. Για να πηγαίνει δηλαδή τελικού Champions League, α πούμε. Αλλά είναι ένα τρομερό όνομα. Αλλά, το ξαναλέω, πρέπει να πάρει παίκτες με προσωπικότητα. Αυτό ακριβώς. Τώρα, κάτι Φαντάικ. Κάτι, πώς λέγονται, καλός ο Μίλνερ. Καλός ο Μίλνερ. Αυτοί όλοι είναι καλοί. Αλλά δεν θέλεις παίκτες με προσωπικότητα. Παίκτες με παραστάσεις. Παίκτες που έχουν πάρει Champions League θέλεις. Αυτό το δέχομαι. Καταλαβαίνεις. Σαν... Θέλεις παίκτες που έχουν πάρει, δηλαδή. Θέλεις παίκτες με την νοοτροπία νικητή. Εκεί καταλήγουμε. Ναι, ρε φίλε, γιατί η City όταν πήγε να χτίσει, να πούμε. Την ομάδα που έπαιρνε τα πρωταθλήματα πήγε και έδωσε ένα σκασμό λεφτά να πάρει τον Ντουρέ. Πήγε έδωσε ένα σκασμό λεφτά να πάρει τον Αγουέρο. Που είχε πάρει το ευρωπαϊκό. Με παραστάσεις. Κατάλαβες. Τέτοιους παίκτες. Πάνε και σκάσε λεφτά και πάρε έναν παίκτη που δεν θέλει Ρεάλ. Να στο πω έτσι απλά. Που δεν θέλει Μπαρσελόνα. Που νιώθει. Πάνε να πάρει το Ράκιτς, ας πούμε. Καταλαβες. Τέτοιους παίκτες. Θα μπορούσε άνετα να παίξει. Ναι, πάνε πάρε. Τώρα ακούστε για τον Ντεμπελέ, ξέρω εγώ. Αλλά πάνε πάρε παίκτες που έχουν παίξει σε μεγάλες ομάδες και θα έρθουν να σου προσφέρουν
Αυτό που δεν έχεις. Αυτό που δεν έχεις. Ένα παίκτη θα μιλήσει στα δύσκολα. Γιατί Σαλάχ δύσκολα θα ξαναβγεί τη Λίβερπουλ. Να πάρει δηλαδή ένα παίκτη με 40 μυριάκια πόσο τον πήρε. Να κάνει τον μπαμ. Και ξαφνικά να κοστίζει μετά από μια χρονιά τα τριπλάσια και τα τετραπλάσια. Ναι. Δεν θα ξαναβγεί αυτό. Δεν θα ξαναγίνει αυτό. Διάλειμμα. Έπλα Παπαϊωάννου χορηγός. Ακούμε το σποτάκι, το βάλει ο Γιάννης και επιστρέφουμε από το διάλειμμα για το τελευταίο μας μισάωρο. Επιστρέφουμε για το τελευταίο τέταρτο του Σουκού Αλληλούια. Κλείνουμε αυτή την εβδομάδα χθες με ένα έτσι αφιέρωμα προφανώς του Champions League. Και σήμερα πάλι αυτό είναι το θέμα μας. Υπομονή αδέρφια. Δύο εβδομαδούλες είναι ακόμα, ήδη ξεκινάνε σιγά σιγά τα φιλικά έτσι, των εθνικών ομάδων κτλ. Λοιπόν, Μουντιάλ έχουμε. Θα είναι γεμάτος μήνας και ο Ιούνιος. Έχουμε Μουντιάλ σε normal ώρα. Για να το δούμε, έτσι. Κανονική Ρωσία ευρωπαϊκή είναι, ώρα. Ναι. Έτσι, όχι ούτε να σκονόμαστε 10 η ώρα το πρωί να βλέπουμε τα παιχνίδια, ούτε ξημερώματα τώρα. Ούτε να ακούμε βουβουζέλες. Ναι, τώρα, άσε τώρα. Έτσι. Το Μουντιάλ θα πρέπει να γίνεται μόνο στην Ευρώπη. Σωστό. Εκτός αν θέλουν οι άλλοι να το κάνουν ώρες Ευρώπης. Τέλος, ρε φίλε. Πηγαίνετε στο γήπεδο να παίξετε τη νύχτα, τα χαράματα. Και μια και είπα Μουντιάλ, επειδή χθες πολλοί. Βασικά γράφτηκαν πολλά ότι παίζει να χάσει ο Σαλάχ το Μουντιάλ κτλ. Ο ίδιος με δηλώσεις του σήμερα ανέβασε ένα. Πώς το λένε στο Instagram, στο Twitter, δεν ξέρω πού. Στα social media δήλωσε ότι είμαι δυνατός κτλ. Και θα κάνω ό,τι είναι δυνατόν για να βρεθώ στο Μουντιάλ. Θα είναι κρίμα, ρε φίλε. Δύο εβδομάδες του δίνουν σίγουρα εκτός δράσης. Εγώ πιθανολογώ ότι απλά δεν θα παίξει στα φιλικά και θα μπει κατευθείαν στα παιχνίδια της Εθνικής Αιγύπτου. Εκεί που θα τον αντικαταστήσει ο Άρντα. Θα τον αντικαταστήσει. Ας αφήσει και μια μουσάρα ο Άρντα. Μια χαρά. Ίδιο μαλλί έχουνε. Ίδιος θα είναι. Ναι, 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 ναι. Άμα κάνει και αυτό που έκανε στον Ατρόμητο. Ο Σαλάχ θα μπορούσε. Καλά, ο Άρντα έχει έτσι, αστεία φάτσα. Να το πω. Ναι. Είναι χαβαλετζίδικη φάτσα κτλ. Θα μπορούσε να παίζει, ας πούμε, να κάνει κάποιο κωμικό. Είναι κωμική μούρη. Ο Σαλάχ με τη μούρη που έχει, φίλε. Σινεμά. Άνετα. Σε ρόλους του Χριστού, ξέρω εγώ. Όχι, θα μπορούσε. Τώρα θα πω το κλασικό. Θα μπορούσε να παίξει τον άνθρωπο από τη Μέση Ανατολή. Ναι. Γιατί έχει φάτσα. Έχει μούρη, ναι. Έτσι που θυμίζει Μέση Ανατολή. Και έχει κινηματογραφική μούρη, ρε φίλε. Δηλαδή, χτες που τον έβλεπες να κλαίει. Έχει εκφραστικό πρόσωπο ο Σαλάχ. Ναι, ρε, ναι. Έτσι, εντάξει, δηλαδή, ναι, το έχει το σταρελίκι. Κάτι που οι Αιγύπτιοι δεν το έχουν. Έτσι. Ναι, όχι. Γενικά αυτό το έχει. Δηλαδή, το παλικάρι το έχει και το σταρελίκι. Έτσι μπορεί δηλαδή να σκεφτεί και μια. Όχι, Σταρελίκη, ξέρεις πως έχει, ρε φίλε. Και μου δίνεις πολύ ωραία πάσα. Σταρελίκη έχει ο Κριστιάνο. Ο οποίος χθες. Εκείνος έχει ψωνιλίκη. Ο οποίος χθες, εγώ θεωρώ ότι τα κάνει όλα αυτά έχοντας από πίσω του ανθρώπους οι οποίοι το συμβουλεύουν. Θεωρείς δηλαδή για τα... ότι είναι αποτελέσματα οι matchmakers. 100%. 100%. Γιατί εγώ δεν βλέπω έναν κάγκουρα από τη Μαδέιρα της Πορτογαλίας. Όχι, δεν είναι κάγκουρας, ρε φίλε. Κάγκουρας είναι στο στυλ. Σε αυτά που κάνει δεν δείχνει κάγκουρας. Γιατί. Δεν είναι δυνατόν χθες να το παίρνει Real Men, αλλά να μπαίνει μέσα και να το παίρνει με δύο δικά του γκολ ο Μπέιλ. Σωστό. Και να τραβάς πάλι όλα τα βλέμματα πάνω σου με τις δηλώσεις που έκανε. Στο τέλος του αγώνα που είπε ότι τις επόμενες μέρες θα δώσω τις απαντήσεις μου στους φίλους του Real και ήταν πολύ ωραία τα χρόνια μου στη Μαδρίτη. Κάπως έτσι το είπε, τέλος πάντων, σε ελεύθερη μετάφραση. Αφήνοντας να εννοηθεί ότι τελείωσε η καριέρα του στη Μαδρίτη. Έτσι. Μόνο και μόνο για να δημιουργηθεί σούσουρο. Και να ότι, μιλάνε όλοι για τον... Φεύγει ο Κριστιάνο και πού πάει ο Κριστιάνο και τα λέει. Κάτσε ρε. Μάλιστα, κύκλη της Ρεάλ Μαδρίτης, πώς ήθελα κύκλη, να το πω ναι, αυτό. Ναι. Κύκλη του Πρωθυπουργού, ναι. Λέει. Ναι. Βγαίνει προς τα έξω ότι είναι δυσαρεστημένη. Τέλος πάντων, υπάρχει ένα κακό κλίμα για τον Κριστιάνο επειδή επισκίασε με τις δηλώσεις του. Μεταξύ μας τώρα, μεταξύ μας. Στο μάρκετινγκ είναι τόσο δυνατό το κομμάτι Κριστιάνο Ρεάλ ως αντιδιαστολή του Μέση Μπαρσελόνα, όλη αυτή η κόντρα, αυτή η πόλωση κατά κάποιο τρόπο των ποδοσφαιρόφιλων, το είτε είσαι. Δεν το κατάλαβα ποτέ. Εγώ προσωπικά, γιατί δεν είμαι ούτε Μπάρτσα Ρεάλ, ούτε Ρεάλ. Μέση Ρονάλντο. Κοίταξε, θεωρώ. Καταρχάς, ο Μέση έχει ένα τρομερό, ας το πούμε έτσι, χάρισμα. Βλέπεις, παιδί μου, ότι την μπάλα τη μιλάει. Εντάξει, όπως και να το κάνουμε. Ο τρόπος με τον οποίο αγωνίζεται, επειδή είναι και κοντός, είναι και αριστερό πόδαρος. Όπως και να το κάνουμε, το πρώτο πράγμα που σου έρχεται στο μυαλό είναι Μαραντόνα. Είναι Αργεντίνος. Δηλαδή, το πρώτο πράγμα που σου έρχεται στο μυαλό είναι ότι, όπα ρε φίλε, ο τύπος έχει το χάρισμα το Θεό. Να σε δούμε Μέση. Από την άλλη, είναι
τρομερά δύσκολο αυτό που κάνει ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Με ένα παίκτη αυτού του ύψους, τόσο καλό αθλητή, τόσο γυμνασμένο, τόσο... Λες ότι αυτός, παιδί μου, είναι ξυλοκόπος, να το βλέπεις ότι παρόλα αυτά έχει τρομερή... Επίσης, αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ στον Κριστιάνο τα τελευταία χρόνια είναι ότι έχει εξελίξει το παιχνίδι του. Με βάση αυτά μπορεί. Δηλαδή ξέρει πλέον ότι δεν μπορεί να παίζει στον ασβέστη πάνω και να περνάει ένα-δύο ποδοσφαιριστές. Δεν έχει την ίδια ταχύτητα με την μπάλα που είχε παλαιότερα. Ξέρει ότι σιγά-σιγά 33 έγινα. Τα επόμενα χρόνια, μάμα, θέλω να είμαι σε αυτό το επίπεδο, θα πρέπει να γίνω center for. Γιατί ξέρω να τελειώνω τη φάση. Όπως και να λέμε τώρα, εντάξει, δεν είναι ο Πίπο Ιντζάκη που λέγαμε χθες, που τον μνημονεύαμε. Εντάξει, δεν το λες και χασογκόλι. Ναι, αλλά δεν το λες και χασογκόλι. Έτσι. Είναι είναι ένας παίκτης ο οποίος. Είναι πολύ ικανός. Το λένε τα γκολ του. Έτσι. Έχει περισσότερα γκολ από τις συμμετοχές τα τελευταία 7-8 χρόνια στη Ριάλ. Είναι γκολτζής, είναι μηχανή. Αυτά για την όλη φάση. Εμένα μου έκανε και εμένα μου έκανε αρνητική εντύπωση. Η όλη φάση ότι πάλι τράβηξε τα βλέμματα. Είναι νάρκισος ο Κριστιάνο. Εντάξει. Είναι να το έχει σαν χαρακτήρα. Πάντα ήταν. Τα τελευταία χρόνια. Κοίτα, ότι είναι νάρκισος είναι, αλλά γίνεται μεθοδευμένα αυτό. Θέλω να σου πω ότι και ο Ιμπραήμοβιτς, ρε φίλε, το βλέπει ότι είναι νάρκισος. Έτσι, όμως... αλλά βλέπει ότι δημιουργεί. Μια περσόνα γύρω τον εαυτό του. Η περσόνα του Πίρλο. Ο Πίρλο. Αυτό το μποέμ τύπο και τα λοιπά, με το μαλάκι και τα λοιπά. Το έβγαζε αυτό στο παιχνίδι του, αλλά ξαφνικά του είπε και ένας ματμέικερ, άσε και μουσι. Έτσι. Έτσι. Μη γελάς. Ναι, παίξτε και λίγο, λίγο μοιραίος. Ναι. Έτσι. Αναφέρομαι στα μη αγωνιστικά. Ναι, καλά, σίγουρα. Πλέον όλα παίζουν ρόλο. Φόρα και κουστούμάκι συνέχεια όταν είσαι έξω. Πλέον όλα παίζουν ρόλο. Είδες ποτέ τον Πίρλο σε φωτογραφία εκτός γηπέδου. Χωρίς κοστούμι. Πάντα, πρόσεξε. Το πουκάμισό του κοστίζει όσο κοστίζει η δικιά μου γκρανταρόμπα σύνολο και η δικιά σου μαζί. Εννοείται. Έτσι, πανάκριβα. Εννοείται. Πουκάμισα. Αν τον δεις, δηλαδή, βλέπεις και λες αυτό το πουκάμισο πρέπει να κάνει 5.000. Του Ζάχου Δόγκανου. Μπράβο. Πανάκριβα πουκάμισα. Ναι, όχι, εντάξει, εννοείται. Σε αυτό το επίπεδο δεν το σημαίνει. Πούλησε, ρε παιδί. Δηλαδή, πουλάς. Αυτοί οι παίκτες τώρα όταν είναι. Όπως αντίστοιχα και ο Μπέκαμ, ρε φίλε. Ένα παίκτη ο οποίο, ο πρώτο βασικά από αυτού που θυμάμαι εγώ, ο οποίο. Ταυτόχρονα με τον Άννα, ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής, ήταν ακόμα καλύτερη η επιχείρηση γύρω από το marketing. Ναι, ήταν ο πρώτος καλός ποδοσφαιριστής και celebrity ταυτόχρονα. Ναι, αυτό. Και εξακολουθεί να είναι, έτσι, celebrity. Εννοώ. Σε άλλα, τώρα έχει ανοίξει τρελές business ο David Beckham, ο οποίος ξεκινάει ομάδα στο Miami. Μάλιστα. Ποδοσφαιρική. Ο οποίος David Beckham, φίλε, και η σύζυγός του, η Βικτόρια, είναι από τα ζευγάρια εκείνα που έλεγες, ρε παιδί μου, όταν... θα αντέξουν κανένα εξάμεινο. Ναι, δεν πρόκειται. Και όμως. Είναι πολλά τα λεφτά. Και αυτό. Και όμως. Αλλά είναι. Ξέρεις τι μου αρέσει με τον Dave. Και μιλάω, λες και είναι ρε παιδί μου. Αφού είσαι αγγλόφιλος, φίλε. Εντάξει, τι θα πεις. Ναι, λες και είναι. Πώς λες. Ξέρεις τι μου αρέσει με τον Ντάκη. Έτσι, τον Ντάκη. Όχι, είναι. Παρότι είναι ρε παιδί μου celebrity. Έτσι. Και είναι χρόνια στο celebrity league. Τι ωραίες λέξεις που βγάζω. Είναι απλός. Άνθρωπος. Αυτό το λένε αρκετοί. Έτσι, δηλαδή, δεν το λέμε εμείς που το γνωρίσαμε στο στρατό. Το λένε αρκετοί. Είδα ένα βίντεο. Εντάξει, τώρα θα μου πεις αυτά και τα βίντεο στη μένα. Εντάξει, ξέρω τι θα μου πεις εσύ. Αλλά είδα ένα βίντεο, ρε φίλε. Έχει 4 παιδιά, έτσι, καταρχάς να πούμε. 4 ή 5. 4 ή 5, ξέρω. Έχει αρκετά παιδιά. Πάνω είναι 4 plus. Over 4. Ναι. Θα το δίνει το στοίχημα. Ναι. Και ο μεγάλος του γιος είναι αυτή τη στιγμή 20 χρονών. Έτσι, 19-20 χρονών. Έτσι. Και. Ζει μακριά, ρε παιδί μου. Εντάξει, ξέρει στην Αμερική, στην Αγγλία. Άμα πιάσει τα 18, ας πούμε, δεν ζει με τους γονείς. Ναι, είναι και πλούσιοι γονείς. Όχι, όχι, όχι. Και του έκανε έκπληξη στα γενέθλιά του, γύρισε πίσω, ας πούμε, και δεν το ξέρε. Και τον έπαιρνε, ας πούμε, στην κάμερα η γυναίκα του κλπ. Και δηλαδή, βλέπει το γιο του, ρε φίλε, και παρότι ξέρει ότι τον παίρνει κάμερα. Εντάξει, βλέπει το γιο σου μετά από 5-6 μήνες, ρε. Θες να πει ότι η αντίδρασή του ήταν μια ρεαλιστική. Μου βγάλε, λοιπόν, ρε παιδί μου, κάτι το φυσιολογικό. Δεν ήταν αντίδραση τύπου Kardashians. Που ναι, ρε, εντάξει. Καταλαβαίνεις, θέλω να σου πω έτσι. Ψυχρή και ψεύτικη. Έτσι, αυτό το fake κτλ. Είναι ένας απλός, λοιπόν, τύπος ο οποίος έχει ένα ταλέντο. Θα σου πω άλλο. Έχει και μια εξωτερική εμφάνιση που τον βοηθάει. Έχει και μια γυναίκα γάτα, πρόσεξε. Είναι. Θα πω, σαν επιχειρηματίας και γενικότερα. Είναι. Νομίζω έτσι, κινείται και στο κομμάτι της μόδας. Είναι fashion designer. Γι' αυτό και ήθελε πάρα πολύ η Βικτόρια Μπέκαμ να πάει στο Λος Άντζελες. Και πρόσεξε, αρχικά και στο Μιλάνο πήγε.
ο Μπέκαμ. Ως δανεικός πήγε. Δανεικός. Να θυμίσουμε και δύο φορές. Άντελες, που είναι και στο Παρίσι πήγε. Και στο Παρίσι. Δανεικός. Yeah. Εκεί τελείωσε την καριέρα του, έτσι. Εκεί δεν τελείωσε. Στο... Έχει στην πάει γενικότερα σε όλες τις χώρες της μόδας. Λοιπόν, για, ωραίο θέμα, αλλά έχουμε λίγα λεπτά και θα το κλείσουμε με... Θα ενισχύσω αυτό που λες. Πώς πήγαμε στον Μπέκαμ, φίλε. Δεν είναι πάντα επίκαιρο. Καταρχάς, έγινε και ο βασιλικός γάμος. Οι φίλοι ακροατές νομίζω έχουν καταλάβει ότι ερχόμαστε εδώ πέρα χωρίς να έχουμε θέματα έτσι, συγκεκριμένα. Δεν χρειάζεται. Λέμε θα μιλήσουμε. Αλληλούια είσαι, ναι, φίλε. Μπορεί αυτό. Ξεκινάμε μια αυτή και αυτή το πάμε αλλού. Αυτή είναι η βάση της εκπομπής Αλληλούια. Για να προλάβω να το πω. Θυμάμαι χαρακτηριστική, εκπληκτική. Την είχα διαβάσει 100 φορές. Εκπληκτικό τρομερή. Μπράβο. Συνέντευξη Κάλατς. Τον θυμάσαι τον Κάλατς, τον τερματοφύλακα τον Αυστραλό που είχε φέρει ο Big Mac. Στην Καβάλα. Τον Κάλατς. Όχι, ρε. Κάλατς. Λοιπόν, άκου τώρα. Εντάξει, πλάκα σε κάτω. Αυτό ήταν τρίτο τερματοφύλακα στη Μίλαν. Εποχές που η Μίλαν είχε τους παικταράδες και είχε πάει και ο Μπέκαμ δανεικός, άμα θυμάσαι. Ναι. Πρόσεξε τώρα. Οι παίκτες της Μίλαν μένουν σε χωριό όπου έχει βίλες εκεί και τα στο Μιλανέλο. Είναι ουσιαστικά οικισμός. Όπου έχει βίλες και τα λοιπά και είναι εκεί και οι προπονητικές εγκαταστάσεις και όλα τα πάνε με τις οικογένειες τους εκεί, απομονωμένοι. Είναι κάτι το οποίο, εντάξει, το έχει κάνει η Μίλαν από τις λίγες ομάδες που το έχουν καταφέρει κατά κάποιο τρόπο. Πρόσεχε τώρα τι γίνεται. Είχε πει διάφορα, είχε πολύ καλή σχέση αυτός με τον Μπέκαμ. Ήταν πολύ φίλοι, ρε παιδί μου. Είχε πει κάτι ατάξεις του τύπου όταν ερχόταν στην Καβάλα, είχε έρθει με τα μάξι και τον πήρε ο Μπέκαμ που ήταν κάπου διακοπές, ξέρω εγώ. Και του λέει: Πού πας, λέει: Πάω στην Καβάλα. Και του λέει: Τι είναι αυτό. Δηλαδή, πραγματικά δεν είχε ιδέα. Τέλος πάντων, είχε πει ότι. Γιατί τον είχε ρωτήσει ο δημοσιογράφος τι τύπος ήταν ο Μπέκαμ. Και λέει: Είναι τρομερό. Κανένας δεν καταλάβαινε, λέει, από την παρέα το πώς ταιριάζε ο Ντέιβιντ Μπέκαμ με τη Βικτόρια. Πηγαίναμε, λέει, όλοι έξω στο Μιλάνελο γιατί. Μαζευόντουσαν για φαγητά, για τέτοια, κατάλαβες. Όλοι με τις γυναίκες τους, παιδί μου. Και λέει, ήταν μια τύπισσα, η οποία καθόντουσαν στα λέει 2-3 ώρες. Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ ήταν η ψυχή της παρέας. Ήταν αυτός ο οποίος έκανε χαβαλέ, μιλούσε ακατάπαυστα, ξέρω εγώ, 2-3 ώρες. Γέλια, αυτό κτλ. Ήταν αυτό που λέμε ο άνθρωπος ο οποίος έλεγε έξω καρδιά. Το οποίο ενισχύει αυτό που λες εσύ. Ότι όντως είναι, ρε παιδί μου, ένας καθημερινός τύπος. Απλό παιδί. Λοιπόν, και λέει η Βικτόρια. Ήταν, λέει, μια τύπησα η οποία καθόταν 2-3 ώρες, δεν μιλούσε και είχε ένα μπλαζέ υφάκι όπου τους κοιτούσε όλους, παιδί μου, έτσι, επικριτικά κτλ. Δηλαδή, κανένας δεν μπορούσε να την ακουμπήσει. Είναι το μυαλό της οικογένειας. Πώς, ρε φίλε, κάναν αυτοί χαΐρι. Και τα εταιρεία έλκονται νούμερο ένα. Καψούρισαν. Και πρέπει να βρει ο καθένας το ρόλο του, φίλε, σε μια οικογένεια. Εντάξει, τώρα, βέβαια, πάμε σε μια άλλη συζήτηση. Σε αυτό συμφωνώ. Πολύ σοβαρή, αλλά πρόσεξε. Ενισχύει πάντως αυτό που λες ότι όντως για το επίπεδο, γιατί ο Ντέιβιντ Μπέκαμ. Είναι ο μεγαλύτερος στάρ του αγγλικού ποδοσφαίρου παρότι δεν είναι ο καλύτερος παίκτης που έχει βγάλει ποτέ. Όχι. Ίσως μάλιστα, το καλύτερο πόδι, ας πούμε, έτσι, που έχει βγάλει μάλιστα, ποτέ. Μάλιστα, ίσως περιορισμένος όσον αφορά θέσεις και τα λοιπά και πράγματα που μπορούσε να κάνει. Έκανε λίγα πράγματα, αλλά τα έκανε πάρα πολύ καλά. Εντάξει, κοίταξε. Τη μεταβίβαση του Μπέκαμ λίγοι παίκτες την είχαν. Έτσι. Έτσι. Ωραίο, από τους κορυφαίους. Μετά τον Γρηγόρη Γεωργάτο. Εντάξει. Αστειεύομαι φυσικά. Αλλά λίγοι παίκτες. Ήταν πιο πολύ marketing, δηλαδή ήταν ο superstar. Τον οποίο όμως πραγματικά και στο λέω αυτό τον βοήθησε πολύ η γυναίκα του για να γίνει. Έτσι. Και ο μέντορας του. Όπως ο μέντορας του εκτός του David Beckham και του Cristiano Ronaldo είναι ο Sir Alex. Έτσι. Δεν θα ξεχάσω, φέτος δεν ήταν καλά ο Sir Alex. Δεν ξέρω αν πήγε στον τελικό γιατί διάβασα ότι ήθελε να πάει. Πέρυσι στον τελικό ήταν από τους όπου που κατεβαίνει ο Cristiano και είναι στα επίσημα ο. Ο Sir Alex τον πιάνει το μάτι του Κριστιάνου και σταματάει. Τον χαιρετάει. Και... Εννοείται. Προσοχή βάρας. Προσοχή βάρας. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι παίκτης δημιουργία του Sir Alex. Του. Άμα δεις το πώς είχε πάει από τη Sporting. Καλά. Ένα παιδάκι, ένας απλός εξτρέμ με γυάλινα πόδια κτλ. Αυτό. Ο οποίος δεν ήταν. Ο φαντεζή παίκτης. Και από σώμα ήταν άτσαλος, έτσι. Ο φαντεζή παίκτης εκείνης τη Sporting που έκανε τον μπαμ ήταν ο Κουαρέσμα. Που είχε πάει στην Μπαρσελόνα. Αυτό ήταν το next best thing. Πιστεύαν όλοι γιατί. Όντως, εντάξει, ποδάρα ο Κουαρέσμα. Αλλά είπαμε. Εντάξει, μυαλό τελείως διαφορετικό. Μυαλό, 10 πήγε. Σας αφήνουμε. Ευχαριστούμε για την ακρόαση. Ήταν ο Μιχάλης και ο Στάθης Νικολαίδης στα μικρόφωνα. Γιάννης Ζάτσης στην κονσόλα του ήχου. Ακολουθεί. Έπειτα Παπαϊωάννου
Ο χορηγός μας στην Ευκαρπία στην Αθηνά στα κύρια 6 για να σχεδιάσετε τα έπλα των ονείρων σας σε πολύ καλές τιμές. Ακολουθεί η εκπομπή Ασπρόμαυρες Πτήσεις με τον Τάσο Τρέγια και τον Στέλιο τον Παπαντονίου. Από εμάς να έχετε ένα καλό βράδυ, μια καλή εβδομάδα. Αύριο είναι και το Αγίου Πνεύματος. Κάποιοι δουλεύουν, κάποιοι δεν δουλεύουν. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία να περάσετε καλά όλοι, είτε δουλεύουν είτε δεν δουλεύουν. Να έχετε ένα καλό βράδυ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας με εσάς, με τον κόσμο του Λίμπερο, το επόμενο Σάββατο, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή, στην εκπομπή Αλληλούια 7 με 10 το απόγευμα. Καλό βράδυ!